Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 των FM. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο εκλεκτός συμπαραγωγός. Αρχή εβδομάδας είναι στα πάμε καλά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο εκλεκτός λοιπόν συμπαραγωγός μου, κύριος Ζάχος Δόγκαρ, Ντρούλινγκ. Δόγκαρος πήγα να πω. Γρηγοριάδης, έτσι δεν πόνο. Εγώ. Ναι, ακούω, για να δω. Άνοιξε λίγο τα δικά. Τώρα είσαι εντάξει. Δεν το άνοιξε εσύ, τώρα με ακούω. Εντάξει. Τώρα ναι, δεν με είχε. Δεν με είχε ανοίξει. Όλο μου κάνει τρίτο. Δεν με είχε ανοίξει. Πήγεσαι, νόμιζα στο ρόζι σου. Όχι, όχι, όχι. Είμαι στο. Στο πράσινο. Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα. Σε αυτό είμαι. Πώς δεν ήταν κόκκινο. Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα, λοιπόν. Πώς περνάει εσύ, άκουγα και το πραγματικά το μεσημέρι τον ναι. Γιώργο του Αγόρα, λέει πώς έρχεται τη Δευτέρα. Πραγματικά, πώς περνάει το Σαββατοκύριακο, έρχεται η Δευτέρα, δεν παίρνουμε χαμπάρ. Τώρα μου πέρασαν τόσα χρόνια, δεκαετίες έχουν πέρασει. Να περάσει ένα Σαββατοκύριακο, ρε. Φιλοσόφ, φιλοσόφ. Έτσι φεύγουν τα χρόνια. Δυστυχώς. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή την Παρασκευή σου κουκλάκι εδώ πέρα, με τα δερμάτινα, με τα παντελονιέ, τι ωραίε. Μην λένε δερμάτινα και πάει αλλού το μυαλό των δερμάτινων, όπου φάνε εννοείται. Εννοείται, φιλτίε. Μα κάνω δερμάτινο όπου φάνε, παντελόνι νομίζω να φοράω, ξέρω εγώ. Πιο πιθανό ήταν να φορέσει όρκο δερμάτινο. Παρά παντελόνι. Το δέρμα, το δέρμα. Είναι σταλμένο αγόρι. Ωραία, θα σου πω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί μου αρέσει το καλό ντύσιμο σε γυναίκα, α πούμε. Το δέρμα είναι στη γυναίκα ταιριάζει περισσότερο, στον άντρα δεν ταιριάζει καθόλου. Εντάξει. Για να φορέσει δερμάτινο παντελόνι πρέπει να είσαι star. Star. Ναι, δηλαδή ρουβά και πάνω. Ρουβά και πάνω. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. Τώρα ο ρουβά μπορεί να βγει με μια δερματινιά παντελόνι. Και φούστα βγει και ο ρουβά. Κάτσε καλά. Με φούστα. Φούστα τώρα δεν γουστάρω. Να βλέπω άντρα με φούστα τρελαίνομαι. Μου γίνανε τα μάτια. Δίκιο έχει. Δίκιο. Γι' αυτό η ροκστάρ φορά και ναι, δερμάτινα παντελόνι. Το δέρμα είναι γενικά για γυναίκα θεωρώ. Είναι σύμμαχο γυναίκα είναι το δέρμα. Φαν δερμάτινο όμω μπορούν να φάνε. Ωραίο δεν ήταν αυτό. Ωραίο, δεν ήταν αυτό ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το σκεπτικό της επιτροπής το ανακοίνωσαν ή είπαν μόνο ότι το κατέθεσαν και τα λοιπά. Γιατί κοίτα, άκουσε, να άκουσε με. Μπορώ να σου πω, άκουσε με. Γιατί έλαβα γνώση, γιατί όπως ξέρεις, σου έστειλα και μήνυμα, ήμουνα σε γιατρό, δεν χρειάζεται να πούμε πού. Λοιπόν. Εντάξει, πες στο ξενοδοχείο. Ποιος? Τίποτα. Τι ξενοδοχείο? Α, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Άρα ξέχασα το Σάββατο πήγε στο ξενοδοχείο. Ναι. Δεν πηγαίνουμε. Το Σάββατο θα σου λέγα που πήγα. Το Σάββατο ήταν να βγει. Παρασκευή ήταν. Παρασκευή πήγε στα γενέθλια. Ναι. The Mac. Ναι. Ναι. Ούτε. Τι πλάκα. Καταρχήν, πραγματικά. Βάζει με το μυαλό σου μπορεί να ακούει έτσι κάποια και να με έχει δώσει τώρα στεγνά. Ίσα-ίσα, αγόρι μου. Τι. Ίσα-ίσα. Μακάρι να ακούει κάποια. Λε. Να σε γουστάρει παραπάνω. Ανεβαίνω, τρελαίνονται. Αυτή όμως με το. Κάρχιες, τρελαίνονται. Αυτό έχεις δίκιο. Είδες, εκεί που έχεις δίκιο, στο πιστώνω. Εσύ, άμα άκουγε όμως αυτή από την δίσκο, θα ήμασταν άλλοι. Θα σε πω τώρα κάτι. Για πες. Σίγουρα. Αυτές δεν θέλουν καλά παιδιά. Να ναι. Ξέρεις. Γι' αυτό είμαστε ανήπαντροι. Θέλουν, πώς το πω, ρε παιδί μου. Σε εισαγωγικά αλήτες. Κυμπάριδες αλήτες. Και κυμπάριδες και αλήτες. Κυμπάριδες αλήτες. Ναι. Με κατάλαβες, δηλαδή. Και τσαμπουκά, έτσι. Και να την παρέχεις, παιδί μου, και ασφάλεια. Εντάξει, να την πηγαίνεις και τις βόλτες, να πηγαίνεις και τα ταξίδια, να την πηγαίνεις και τα μπαράκια και τις δισκοτέκες και τα. Και να είσαι και αλήτης εισαγωγικά, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, και να την κοιτάς και μια άγρια και να κλάνει πατάτες. Για το άγριο. Μπορεί να μην φαίνεται και πάρα πολύ, το έχω το άγριο, εσύ, να ξέρεις. Ναι, γουστάρει. Γουστάρει. Όταν την κοιτάς μια άγρια, ας πούμε, και σου φρώνει λίγο φρύδι και τα λοιπά. Τέλος. Ναι, δεν χρειάζεται να μην σε άλλο. Έτσι γουστάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Εκεί που πρέπει να είσαι κύριος στη γυναίκα. Ναι. Κιμπάρες, δηλαδή απλά. Κλάτς βαντάμ, τι θες, έλα εδώ πάρε. Σε αυτά τα θέματα πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Εντάξει, μπορεί να είσαι άμπαλος, αλλά σου βγάζω το καπέλο σε αυτά τα θέματα. Πραγματικά είσαι, μπορώ να πω και 101% σωστός σε αυτό που λες. 101%, όχι 100. Μάλιστα. Πραγματικά σου βγάζω. Τέλος πάντων, από αλλού ξεκινήσαμε. Μια μορφή αναγνώρισης προς το πρόσωπό μου. Την αλήθεια λέω. Τη δικιά μου αλήθεια, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ο άλλος να διαφωνεί. Μπορεί να λέει ότι είσαι ο Μουρίνιο και στις γυναίκες να είσαι ο Παρλαπίπας. Εγώ νομίζω ότι είσαι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό ήταν. Δεν ξέρω αν τα κούμε. Τέλος πάντων, για να σου πω, γιατί να μην νομίζω ότι αποφεύγω, πριν πάω στον ντόκτορ, είδα, έλαβα γνώση το τι υπόθηκε, τι έγινε. Σου είπα, εμένα η άποψή μου είναι, και επαναλαμβάνω, και νομίζω τζάμπα χρόνο τρώμε, ότι κατευθείαν αυτή η υπόθεση έπρεπε να πάει στο ΚΑΣ κατευθείαν, γιατί εκεί θα καταλήξει έτσι κι αλλιώς. Εκτός, δώσε μου, θέλω ένα λεπτό, αυτό το είχα ξανασχολιάσει. Εκτός αν λέω, πρόσεξε, θα είναι και μία απόδειξη αυτό σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Αν λέμε τώρα, πάρουμε τις δύο περιπτώσεις. Στα ελληνικά δικαστήρια τελεσυδικήσει
και είναι υπέρ του ΠΑΟΚ η υπόφαση, ότι είναι αθώος, έτσι. Και δεν πάει ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ, σημαίνει ότι όλο αυτό ήταν σκευωρία. Έτσι. Διότι αν εγώ ξέρω και έχω τέτοιο, θα πάω στο ΚΑΣ. Ως εδώ, σωστά. Το, δεν δικαιώνουν τα ελληνικά δικαστήρια, έχω αποδείξεις, έχω τέτοια και δεν με δικαιώνουν στο ΚΑΣ. Και από την άλλη όμως, από την άλλη πλευρά του έργου, αν δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Αν δικαιωθεί ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς θα πάει στο ΚΑΣ, ακόμη κι αν είναι ένοχος, για τις όποιες ελπίδες έχει να κάνει. Αν όμως και εκεί ο αυτός δεν πάει, είναι και αυτό απόδειξη ενοχής, έτσι. Για, με λίγα λόγια, όποιος δεν πάει στο ΚΑΣ από τους δύο, ό,τι απόφαση και να βγει, σημαίνει ότι είχε άδικο, έτσι. Mm. Όταν έχω δίκιο, πάω στο ΚΑΣ και θα το δω. Τώρα αυτά όλα τα άλλα, μην ξανασχολιάσουμε. Το θέμα όμως είναι. Ναι. Δεν διαφωνείς με αυτό που λέω, έτσι. Όχι, δεν διαφωνώ. Έτσι, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Και πιστεύω ότι δεν διαφωνήσεις και εσύ. Άμα το ακούσω, δεν θα σου πω. Το θέμα ποιο είναι. Ναι. Ότι κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Κατά την άποψη και ενός πολύ έγκριτου δικηγόρου, χθες το Open που βγήκε και μίλησε. Ποιος είναι, ο Μπαλτάκος είναι. Ο Μπαλτάκος, ναι, ναι. Ναι. Ο οποίος είναι ένας σοβαρός κύριος και πάρα πολύ μορφωμένος. Του Κούγιας είναι έγκριτος δικηγόρος. Είπα σοβαρός κύριος και πάρα πολύ ενημερωμένος. Σοβαρός είναι ο κύριος Μπαλτάκος. Ναι. Ωραία. Νομίζω δεν έχει δώσει δικαιώματα. Και σαν στέλεχος που ήταν στην κυβέρνηση και σαν αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού που ήταν, ήταν κυμπάρης ο άνθρωπος. Και δεν νομίζω να διαφώνησε κανείς σε αυτά που είπε, εκτός από την κυρία Μαρούπα, η οποία χοροπήδηξε κατσίκι. Λοιπόν, πρέπει, γιατί δεν, κατά την άποψη του κυρίου Μπαλτάκου, όπως όλοι ακούσαμε και μάθαμε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα το επιλείψιμο ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην ΠΑΕ Ξάνθη. Ωραία. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν θα με ακρηγορήσω. Για το λόγο ότι. Οποιαδήποτε μορφή μετοχοποίησης ή πολυδιοκτησίας πρέπει να είναι εμπλεγμένος ή ο πρόεδρος ή ο μεγαλομέτωχος ή διοικητικός στέλεχος ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κατέχει. Ωραία. Άκου λίγο. Ωραία. Να έχει στην κατοχή του μετοχές. Ωραία. Έτσι λέει ο κ. Μπαλτάκος. Μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθης. Ωραία. Εντάξει. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο κατηγορούν. Πώς το λένε αυτός. Ποιος? Ο ξάδερφος. Καλπατζίδης. Ο Καλπατζίδης αυτός. Ναι, ναι. Έχει συγγένεια τρίτης μορφής. Ωραία. Τρίτου βαθμού με τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ρε. Παίζει. Μέχρι, μέχρι δευτέρου βαθμού απαγορεύεται. Άξε. Ωραία. Τελείωσε, sorry. Ναι. Ωραία. Για να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια. Με τα λεγόμενα πάντα του κυρίου Μπαλτάκου, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι βγάλανε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, επαναλαμβάνω, η οποία δεν είναι δεσμευτική. Αυτό σημαίνει ότι. Προτείνουν. Καλά. Σε όλες τις άλλες ήταν. Σε μπορεί να δεν μην. Είναι δεσμευτική. Ωραία. Ακούτε κύριε Τσαλτίδη. Ναι. Ακούτε κύριε Τσαλτίδη. Αυτός που έκανε την επιτροπή δεν λέει ότι είναι δεσμευτική. Τέλος πάντων. Δεν είναι δεσμευτική. Τα στοιχεία μιλάνε. Στάσου τώρα. Δεν προσβάλλουμε το φίλο σου. Ο, τι θα πει προσβάλλω. Γιατί ο κύριος Τσαλτίδης. Την πρώτη ώρα που βγήκε πανηγύριζε εδώ, χοροπηδούσε και έλεγε είναι δεσμευτική. Και λέω δεν είναι δεσμευτική. Τα ακούτε κύριε Τσαλτίδη. Δεν είναι δεσμευτική η απόφαση τη ΕΕΑ η οποία δεν ανήκει στη Γενική Γραμματεία. Καλά, το είπε και ο Πρωθυπουργός εξάλλου. Τι να πει. Ναι. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ωραία. Άλλο λέω. Ναι. Αυτή λοιπόν η εισήγηση που κάνανε για να φέρουν ανακατοσούρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανακατοσούρα στον ΠΑΟΚ να τον αποσυντονίσουν. Γιατί όλα αυτά είναι επιστημονικές μέθοδοι, τις οποίες γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πρέπει να λογοδοτήσουν για όλα αυτά που άμα βγάλαν προς τα έξω. Άμα αποδειχτεί ότι είναι είστε αυτό, είναι να λογοδοτήσεις. Λοιπόν, που έβγαλε η ΕΕΑ προς άλλο θέλω να πω όμως. Που ζήτησε με εισήγησή της ναι. τον υποβιβασμό ωραία. Του ΠΑΟΚ, πρέπει να έχουν τα συγκεκριμένα άρθρα τα οποία. Γράφουν ότι πρέπει να επιβληθεί αυτή η ποινή και επαναλαμβάνουν μία απλή εισήγηση. Εγώ αυτό που λες όμως δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, νομικά δεν ξέρω. Δεν ολοκλήρωσα. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να λογοδοτήσουν και αν είναι ένοχοι, αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αν είναι βαλτοί. Εντάξει. Αν δεν είναι. Αν πρέπει να τιμωρηθούν. Αν δεν είναι. Παραδειγματικά. Αν δεν είναι. Αν δεν είναι, το αποφασίζει δικαιοσύνη. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Ναι, εγώ άλλο θέλω να πω. Αυτό που λες εσύ για δεν υπάρχει συγγένεια βαθμού, γιατί άλλη φορά στο είπα. Δηλαδή, ένα λεπτό ρετάσου. Κοινή λογική λέγεται. Λέμε τώρα γιατί συγγνώμη για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Λέμε και τέτοιο. Λέμε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ με φωνάζει μια μέρα στο γραφείο του και με λέει ρε Ντρούλινγκ, πάρε 10 εκατομμύρια και πάνε αγόρασε μια ομάδα, το Παναξιακό. Δεν είναι έλεγχος αυτός. Όχι, μπορεί να τι το κάνει. Τι λες, μπορεί να το κάνει. Τι είναι αυτά που μπορεί να το κάνει, φίλε. Τώρα σοβαρά μιλάμε τώρα. Έτσι, ο κύριος Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος είπε έτσι γιατί άλλοι λένε αλλιώς. Ναι. Εσύ τι λέει, η λογική σου τι λέει. Χωρίς να ξέρεις νομικά. Δεν υπάρχει λογική. Πώς δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τι λέει η λογική μου σε αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η λογική μου τι λέει σε αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι λέει. Το τι θα πει η δική μου λογική, η δική σου, δεν έχει να κάνει με το τι γράφουν οι νόμοι.
Εντάξει. Διαφωνείς. Ο νόμος δηλαδή λέει κάτι διαφορετικό. Εγώ, μπορεί, να λέει κάτι... εγώ μπορεί να πω ότι είναι λάθος αυτό. Άκουσα με. Εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να είναι σωστό. Ο νόμος τι θα πει. Ναι, εντάξει, δίκιο είσαι αυτό. Αλλά ο νόμος μπορεί να λέει κάτι διαφορετικό χωρίς να το γνωρίζω από αυτό που λέει η λογική. Χωρίς να ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός. Τι λες. Ναι. Και εσύ, ας πούμε. Δεν ξέρω, πες μου. Τι λένε αυτοί. Ότι είναι τόσο ανόητος ο Ιβάν Σαββίδης, τόσο άνιαλος, που δεν γνώριζε ούτε η νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑ. Μα δεν σου είπα εγώ ότι για δεν όλα γνώριζε. Αυτά ήταν επιλήψιμα και μηνύσιμα και ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν γνώριζε. Πώς δεν φίλε τότε. Και πώς εγώ δεν σου είπα ότι δεν γνώριζε. Δηλαδή είναι... Μα δεν έβαλε γιατί λοιπόν... μου είπες πρέπει να έχει πάρει. Yeah. Μα δεν λέει κανένας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ή κάποιος άλλος πήρε μετοχές της Ξάνθης. Δεν λένε ωραία, αυτό το πράγμα. Το λόγο, χωρίς να το κάνω νομικά. Χωρίς να κατέχω νομικά έτσι. Λόγο λοιπόν για τους κουμπάρους του κυρίου Αυγενάκη. Γιατί είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη. Από ό,τι προέκυψε. Ναι, από τα ρεπορτάζ και από τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε. Mm-hmm. Είναι κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη, mm-hmm, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Και τα άλλα μέλη τα οποία διορίστηκαν. Ο κύριος Αρκούδης. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Όχι, άλλος είναι. Άλλος είναι. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Mm-hmm. Και τα άλλα μέλη της Επιτροπής τα οποία διορίστηκαν μόλις ξεκίνησε το θέμα ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να αιτιολογήσουν για τη γνωμοδότηση και την πρόταση που κάνουν στον τακτικό. Τα στοιχεία να μαζέψουν, φυσικά. Τα στοιχεία. Μα τα στοιχεία υποτίθεται ότι υπάρχουν στο φάκελο, έτσι. Εκεί πάει η υπόθεση τώρα. Mm-hmm. Εκεί θα οριστεί δικάσιμος για το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό. Είναι μονομελές αυτό, έτσι. Ένας δηλαδή. Και ναι, μετά είναι το δε. Μετά είναι δεύτερο βαθμό. Μετά είναι το δευτεροβάθμιο τη ΕΠΟ. Τη ΕΠΟ. Μετά είναι το ΚΑΣ. Εκεί γίναν κάτι αλλαγές, κάτι τέτοιο. Εκεί δεν, δεν το γνωρίζω. Δεν, γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Λοιπόν, να στα αφήσουμε. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα μιλήσει. Ναι. Ό,τι και να λέμε εμείς, τα στοιχεία μιλάνε πάντα. Λοιπόν. Ό,τι και να πει ο κύριος Μπαλτάκος. Ό,τι και να πει ο κύριος. Πώς το λένε, ο κύριος Κούγιας. Mm. Τα στοιχεία μιλάνε. Εντάξει. Εντάξει, αν υπάρχουν στοιχεία. Αφού έφτασε στο σημείο να πιάνει τα λεγόμενα του Κούγια, ρε φίλε, και να τα γιατί εγώ δεν διάβασα εδώ ποτέ δηλώσει του Κούγια. Εσύ διάβασε. Εγώ έχω καταθέσει την άποψή μου για το συγκεκριμένο κύριο. Δεν είσαι και εσύ, τις διάβασες όμως μια φορά πέρσι. Και είπε κάτι κατά του Άρη. Εγώ δεν διάβασα ποτέ του Κούγια. Πώς δεν διάβασες. Εγώ είπα του Κούγια. Ψέματα λες. Είπα, πες, ψέματα, θύμισε λες, μου το αποδείξω. Θύμισε μου τον Μπόρι. Αυτό ναι, που είπε ότι ο γραμμένος είναι δικός μας άνθρωπος. Αυτό το είπε τη δήλωση του τέτοιου έβαλε, του Ιβάν Σαββίδη. Ποιος το είπε. Ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, εσύ ποιος είπες ότι το είπε. Ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Κούγιας. Έβαλα τη δήλωση, να ξαναβάλουμε. Ναι, στο TV Μακεδονία. Πέρσι, δύο-τρεις φορές εκπομπές, αυτό είπες. Ναι. Εντάξει. Όχι, δεν νομίζω. Πάμε. ΠΑΕ ΠΑΟΚ, mm-hmm, δεν υπάρχει υπόνοια, ένδειξη ή απόδειξη πολυδιοκτησίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ μετά, mm-hmm, την ανακοίνωση του σκεπτικού. Γελάν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την Μαρούπα. Οργή και κατά παραγγελία εισήγηση χωρίς καμιά νομική υπόσταση. Λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λίγο να ενημερώσω τον κόσμο, μισό λεπτάκι, δώσ' μου. Όσο θες και δύο. Ξεκίνησε λοιπόν στον ΠΑΟΚ η ανάλυση των 84 σελίδων που έλαβαν οι άνθρωποι πριν από λίγες ώρες, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι δεν αλλάζουν άποψη μέσα στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη λειτουργία των μελών της ΕΕΑ. Αποκαλύπτουν πλήρως τα πρώτα συμπεράσματα το ρόλο της Επιτροπής. Αυτά που στέκονται στον ΠΑΟΚ είναι η ουσία της καταγγελίας του Ολυμπιακού περί τριγωνική σύνδεση των εταιριών Δημέρα, ΠΑΕ Ξάνθης κτλ. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λοιπόν λένε πως όχι μόνο δεν τεκμηριώνεται, αλλά δεν αναφέρεται καν στην έκθεση που έλαβαν η τριγωνική σύνδεση μεταξύ των εταιριών RFI και ΠΑΕ Ξάνθης. Στη συνέχεια στέκονται στην προσπάθεια της Επιτροπής να παίξει με τις εντυπώσεις για να ικανοποιήσει τον εντολοδόχο του κ. Αυγενάκη, όπως χαρακτηριστικά λένε, μέσα από την προσπάθειά του να παρουσιάσει τον Ιωάννη Καλπαζίδη ως παρένθετο πρόσωπο, δηλαδή ως αχυράνθρωπο του Ιβάν Σαββίδη. Χαρακτηριστικά λένε πως επειδή μιλάμε για νόμους και διατάξεις και όχι για καφενείο, καμία τέτοια σχέση όχι μόνο δεν αποδεικνύεται, αλλά ούτε καν υπονοείται από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν. Νομικά αβάσιμη αυτή η κατηγορία είναι και η πιο εύκολη να αντικρούσει ενώπιον κάθε σοβαρού δικαστήριου. Λοιπόν, πως λογίζεται παρένθετο πρόσωπο κάποιο που δεν δεσμεύεται από οτιδήποτε για να εφαρμόσει τις διαταγές του εντολέα του. Ποια κύρωση θα έχει ο κύριος Καλπαζίδης, αν ως αχυράνθρωπος, ας πούμε, το κύριο Σαββίδη παρακούσει τις εντολές του και ποιον έργο διατηρεί πάνω του ο Ιβάν Σαββίδης που θα τον κάνει υπάκου. Τέλος πάντων. Γράφει πάρα πολλά και τέλος κλείνοντας, λέει: το πιο διασκεδαστικό σημείο της έκθεσης είναι εκείνο που λέει ότι βασικό ρόλο στην απόβαση της ΕΕΑ έπαιξε η επιτόπου αυτοψία της Μαρούπα, η οποία θεωρεί ότι το ξενοδοχείο Λεσαλέ δεν έχει καμία ουσιαστική αξία. Τονίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και να συμπληρώσουν στη συνέχεια πως γενικά η κυρία Μαρούπα δεν έχει κερδίσει τον τίτλο της σοβαρότερης τηλεπερσόνας, αλλά ότι το μάτι της κόβει περισσότερο
από τους εκτιμητές του ΕΦΙΑ δεν μας το είχε πει. Λοιπόν, τα στοιχεία κτλ. Είναι μεγάλη αυτή, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Εγώ πάντως, Στάσο, συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι. Δεν, εντάξει, θα μου πεις, εγώ είμαι και κακοπρέρωτος όσον αφορά την ομάδα σου. Εγώ στην ουσία δεν βλέπω να μπαίνει ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Να πει ότι αυτά που λέει, πώς τα λένε αυτά, RFA, MRFA, δεν υπάρχουν. Τα 6,7, τα τιμολόγια που βγάζει, τα transfer, πώς τα λένε αυτά, των τραπεζών. Δεν βλέπω να μπαίνει στην ουσία ο ΠΑΟΚ να λέει αυτά δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Όλο και βορεία. Όλο τέτοιο δεν βλέπω στην ουσία. Δεν θα μου πει, μπορεί να το πει στο δικαστήριο. Αυτό είναι άλλο. Στην ουσία δεν μπαίνει. Δηλαδή, 1,5 μήνα δεν έχει μπει μία φορά στην ουσία. Σκευωρία, απάτη, τέτοιο. Διαβάζει ό,τι θέλει. Ναι, όπως ζητά, όχι, όχι. Όπως ζητά σωστά τις αποδείξεις, ζητά και από την ομάδα σου να φέρει αποδείξεις ότι δεν είναι ένοχη. Αυτό λέει τώρα. Ποιες υπάρχει υπόνοια, ένδειξη ή απόδειξη πολιτικτησίας. Δηλαδή, αυτά τα τιμολόγια είναι πλαστά, δηλαδή που έχουν τα τράσφερε, αυτά πώς τα λένε. Αυτά, είναι πλαστά ποιος αυτά. Ποιος τα πήγε στην ΕΕ. Μετά από την τράπεζα τα πήραν. Μήπως τα πήγε ένας ανώνυμος. Άμα τα πήγε ανώνυμος, σημαίνει ότι είναι πλαστά. Φυσικά. Μεγάλη, είναι πλαστά, πολύ μεγάλη πιθανότητα έχει. Άμα ήταν. Να τα τσεκάρουν. Γιατί δεν πήγε με τα μούτρα του και το όνομά του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το αν είναι πλαστά των τραπεζών αυτά, μπορεί εύκολα στην τράπεζα να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω, ρωτάω. Γιατί βγήκε καμιά τράπεζα να πει ότι είναι πλαστά. Τι νομίζω να τα αφισβήτησαν. Ότι είναι κανονικά. Αυτό να μου πει ο ΠΑΟΚ, να μου βγάλει, ρε φίλε, να μου βγάλει το χαρτί και να πει να το, ρε φίλε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Στο είπε ο ΠΑΟΚ από την αρχή. Πάντε μας κάνουν σε κανονικό δικαστή. Okay. Να δικαστούμε. Okay. Αυτό είπε. Okay. Σε κάθε αυτό, αλλά... Okay. Εγώ είμαι εξ διαφάνειας. Διαφάνειας είμαι, φίλε. Διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιλέγεις τα κοκκινοκίτρινα να διαβάζεις. Θα βλέπω open. Τα οποία είναι κατά του ΠΑΟΚ. Διαμορφώνει και λαδασμένα την κοινωνία. Είχε γέλιο χθες το Open, αυτό βασικά ήθελε, θα πω μετά. Αυτό ήθελε να πετύχει ο επιστήμονας του έκτου στόλου. Ο Ολυμπιακός. Αυτό ήθελε αυτά να με κάνει, τον Ολυμπιακό λοιπόν, να τα πει. Ο επιστήμονας του έκτου στόλου της Τρούμπας. Και κατάφερε να μιλάνε αυτή τη στιγμή για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Να φέρει ένα κατασούρα στην ομάδα που επηρεάζει μερικώς και το αγωνιστικό, θέλω να πω εγώ. Δεν γιατί, νομίζω. Χθες άνετα κέρδισε. Γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα εντός αγωνιστικών χώρων. Πρώτος δεν είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, πριν μια εβδομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος. Και αύριο μπορεί να ξανά είναι ο ΠΑΟΚ. Στα play-off. Εγώ σου το είχα πει από την αρχή στα play-off θα κρίνει. Δεν με αγγίζει όμως. Αλλού θέλω να σου καταλήξω. Έλεγε 7-8 πόντους μπροστά ο ΠΑΟΚ θα είναι, μου έλεγε. Φυσικά θα είναι στα play-off. Φυσικά. Εγώ σου το έλεγα από την αρχή. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 2-3 πόντους, λέω. Είτε ο ένα είτε ο άλλο, λέω, να είναι πρώτος με 2 βαθμούς, με 3 μάξιμουν από τον δεύτερο, αποκλείεται σου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα με στον αγωνιστικό χώρο, επιλέγει ανθρώπους και βάζει τα παπαγαλάκια του και του παρακείμενο σε ένα καλολοδομένο γρανάζι. Στα δικαστήρια. Να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν μπορούν να το δεχτούν, θα το συνηθίσουν όμως, έτσι όπως συνήθισαν να είναι άτιτλοι 2 χρόνια και πάνε για τρίτο, έτσι θα συνηθίσουν και αυτές οι καταστάσεις. Τι να κάνουμε τώρα, συνηθίστε το όλοι σας, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κορυφή, για να δούμε. Στο υψηλότερο σημείο του Everest, εκεί που του ανήκει. Μπορείτε να είστε, λοιπόν. Εκεί που ανήκει να είναι... Ο αετός. Καλά, δύο χρόνια είστε εκεί πέρα. Μην το τρελαίνεσαι. Πόσο είστε, το 96 χρόνια, 2-3 χρόνια είστε εκεί. Μην τρελαθούμε κιόλας. Τώρα εσύ μην μιλάς τώρα. Εντάξει, εγώ έχω 52. Τι σχέση. Τώρα, το ότι εγώ έχω 52. Άμα συμπληρώσεις, ένα λεπτό, ρε φίλε. Το ότι εγώ έχω 132 χρόνια να βρεθώ πρώτος σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι ψέματα. Όχι, αλλά τότε... το δικηγόρο του Ολυμπιακού. Δεν κάνω του Ολυμπιακού. Κάθε φορά αυτό κάνεις. Ούτε του Ολυμπιακού κάνω όταν λέω ότι είσαι τα δύο τελευταία χρόνια. Του Ολυμπιακού δικηγόρο είμαι. Η πραγματικότητα είναι δικηγόρο του Ολυμπιακού. Αυτού του που γουστάρετε, που κάνουν όλα αυτά στον ΠΑΟΚ. Γιατί τρέβεται τα χέρια. Εμάς δεν μας κάνανε, τι λες, φίλε. Εμάς δεν μας κάνανε. Μου έχουν πει πολλοί ακροατές ότι είναι κακό να διακόψουν όταν μιλάς. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Άσε να ολοκληρώσω και πες. Εσύ δεν με διακόπτεις, λογικά. Σε διακόπτω γιατί με διακόπτεις, Ζάχο μου. Λοιπόν, σου έχω πει και άλλη φορά. Ωραία, πάμε. Ότι αυτούς τώρα που τρίβετε τα χέρια σας και χαίρεστε με όσα κάνουν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το λέγατε κιόλα στα έθνη Νέα Δημοκρατία και θα σας σκίσει και έτσι και αλλιώς αυτό δεν το ξέρατε. Οκ. Όταν θα έρθει η στιγμή να διεκδικήσετε εσείς, σαν Άρης, ένα κύπελο ή ένα πρωτάθλημα, να δεις τι έχουν να σας κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τότε θα το βιώσει το πετσί σου και εσύ και οι συνοπαδοί σου και θα καταλάβετε τότε το τι συνέβαινε και το πόσο λάθος είναι αυτοί οι άνθρωποι που τάσσονται υπέρ του δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά τάσο, όταν σου λέω ότι αν ο Άρης είχε Σαββίδη και ο ΠΑΟΚ έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να τον οδηγήσει στην κορυφή, τα πράγματα ήταν ακριβώς αντίθετα, δεν το δέχεσαι. Λες όχι. Έτσι με έλεγες. Όχι. Τώρα το λες. Δεν θα δεχόμουν και δεν θα μ' άρεσε να δω τον Άρη να διαπρέπει. Έτσι. Από εκεί και μετά όμως,
δεν θα τασόμουν υπέρ του δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εμένα με έχει ξεσχίσει. Ούτε εμεί θα. Ούτε εμεί θα. Δεν θέλουμε, το ξαναλέω τελευταία φορά για να πάμε και στα διαδικαστικά. Έχει ένα βιαστικό, δεν πάρουμε λίγο. Ωραία. Το ότι δεν θέλουμε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και δυστυχώς είναι ο Ολυμπιακός στη θέση που διεκδικεί. Δεν το κουστάρουμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν θέλουμε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άμα ήταν η Ξάνθη, άμα ήταν ο Απόλλων Αθηνών, αν ήταν η ΑΕΚ, θα ήμασταν με την. Εγώ τουλάχιστον. Κάποιο Οργιανό μπορεί να θέλει ο ΠΑΟΚ να το πάρει. Εσύ το λες αυτό. Η ομάδα σου αγωνιστικά λέει άλλα. Εγώ το λέω, με ρε φίλε. Για τον κόσμο το μιλάμε. Τόρτι, μα για τον κόσμο και μιλάμε. Και με τον Ολυμπιακό, δύο χρονιές τώρα. Τι θες δηλαδή να κάνω, να κάθομαι να χάνω από τον Πάο και να. Δεν το κατάλαβα. Τώρα σου το είπα. Δεν θέλω να πάρω από το πρωτάθλημα. Πού είναι το κακό. Ζάχο μου, ναι. Σου λέω, εσύ, σαν οπαδός, καλά κάνεις. Και εγώ οπαδικά αυτό. Το ίδιο θα έκανα. Άρα... Αλλά η ομάδα λέει άλλα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά λίγο. Α, το φίλο, να τον πάρουμε φυσικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά, τι κάνετε? Για χαρά, καλησπέρα. Για χαρά, καλό εβδομάδα. Ο Κώστας θα το μαχάρι. Ο Κώστας, Κώστα, καλά, έκατε φωνή. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Ζαγό. Ναι. Επειδή εγώ έχω βγάλει το ΕΚ, οδός ειρήνης, εκεί στο Βαρδάρι. Η ΕΚ? Οδός ναι, ΕΚ α, Βαρδάρι. Α, ΕΚ Βαρδαρίου. Οδός ειρήνης, εκεί στα Φρουτάδικα τα παλιά. Ναι, ναι. Εδώ κοντά είμαστε. Μετά με στείλαν από εκεί με στείλαν η ΕΚ Καμπελοκύπου, τα λόγω έχω βγάλει αυτά τα ΕΚ λίγο το δρόμο. Κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι γιατί μιλάς πολύ ωραία και μ' αρέσει έτσι να έχω αντίλογο με άνθρωπο έξυπνο. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λες τώρα για τα χαρτιά αυτά που πήρα, να σου πω κάτι εγώ που το κατάλαβα το δικό μου το τοχό μυαλό από αυτά τα σχολεία που έχω βγάλει. Είναι σε ένα πάω εγώ τώρα, εκεί βασίζεται όλη η κατηγορία. Στο πω, να το ψάξεις καλά και να δεις πόσο δίκιο έχω. Βασίζεται ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ αφού έχω το ξενοδοχείο, αφού έχω το αυτό, αφού έχω εκείνο, να κυριαρχήσω επάνω στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να τον επηρεάσω αργότερα και ξέρεις εκεί αυτό ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή δεν έχω μελλοντική, όταν αφού αγοράζω αυτά, μετά μπορώ να επειδή μου πλαγίως να τον ελέγχω αυτό, να κατάλαβε. Mm. Αυτό λέει το σκεπτικό. Και έρχομαι εγώ τώρα που έχω βγάλει αυτό το ΕΚ το μικρό. Και λέω, αύριο εγώ τώρα εδώ στη Γερμανία που ζω, απέναντι έχω και μια ωραία γειτόνια και πουλάει το σπίτι. Και πάω και το αγοράζω. Λέει στο σκεπτικό να λέει, αφού αγοράζω το σπίτι, αύριο μπας και την πηδήξω. Μπας και πηδήξω το παράθυρο δηλαδή. Εντάξει, το καταλάβω, το καταλάβω. Δηλαδή να τρελαθούμε τώρα. Και αυτό που λέτε για τα χαρτιά, ότι με αυτά που έχουν πάει τα χαρτιά, αυτά είναι από τράπεζες, λογαριασμοί, Ολυμπιακός, Ζάχο, τι έκανε. Τι έκανε. Έβαλε, είναι σαν να στέλνω εγώ τώρα Ζάχο μου, σε κατηγοράω σένα για κάτι, πάω στο χωριό μου, μαζεύω τέσσερα παιδιά δικά μου από το χωριό σου. Πλασμένος οικονομολόγος, παρούφες, ρούφες, τρούφες, τους μαζεύω μαζί από το χωριό μου, έτσι. Ναι. Και έρχομαι να δικάσω εσένα, που εγώ σε κατηγοράω βάζω δικά μου άτομα, να δικά, τόσο καθαρό σήμερα, φίλε μου. Κοίτα, όσοι μετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, λίγο, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Παιδιά, με τηλεφωνείτε, συγγνώμη. Τα σακάκια τους λερωμένα, εντάξει. Θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος. Ναι, okay, εντάξει. Και θα επειδή ήταν απ' έξω και θα πάμε στο break μετά από 5 λεπτά. Ναι, ρε παιδιά, λίγο να κάνουμε το break. 23-10-287 και τρία. Συγγνώμη, παιδιά, έτσι που πήρα λίγο γρήγορα. Όχι, όχι, καλά. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό θα το δει Ζάχο μου. Ναι. Έτσι, σας εύχομαι καλή εκπομπή και πάντα σας εύχομαι υγεία. Να σε καλά. Και όλα τα άλλα θα γίνουν. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Τον φίλο και μετά διαδικαστικά είπαμε όχι, και να. Όχι, τον έκλεισα. Τον έκλεισε. Τον είπα okay. Όμορφα, ωραία, ότι πέρασε. Ωραία, εντάξει, σα πάρει μετά, ρε. Πέντε λεπτά για υπομονή. Να διαβάσουμε του δύο. Πάμε. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλάπα παλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Επίσης, ένα special μπέρκε και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery 23-15-20-5-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, περιμένει εκτός 10%. Εδώ κοντά μας αρχή εβδομάδος και η Mazda Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση: Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-924-931.
Κοντά μας και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ο φίλος μας ο ΣΑΚ έχει ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Καλύτερη απόδοση στη μηχανή, περισσότερα χιλιόμετρα κτλ. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ έρχεται το βιτίο με τον ΙΣΑΚ και σας γεμίζει με ποιοτικό καύσιμο τη δεξαμενή σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310, παραλαμβάνω, για τις παραγγελίες σας για πετρέλαιο θέρμανσης, 611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος το στέκι του Κωστή. Άλλη μια εβδομάδα είναι κοντά μας. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα με μοναδικές υπέροχες γεύσεις. Κοντοσούβλι χοιρινό. Κοντοσούβλι κοτόπουλο. Πανσέτα σούβλας. Κότσι σούβλας. Παιδιά, τα πάντα λιώνουνε. Με το που στα φέρνει στη λαδόκαλα και στο πιάτο, λιώνουνε. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί η καρδούλα σας για σούβλες, σχάρες στο ψητοπολείο. Το στέκι του Κωστή. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Ανδρέα Παπανδρέου 113, η διεύθυνση στη Νεάπολη. 2310-627-27 για παραγγελίες. Επαναλαμβάνω, σημείωσε το τηλέφωνο. 2310-627-27. Εκτός από Δευτέρα που έχουν ρεπό τα παλικάρια μας για να ξεκουραστούν. Λοιπόν, κάνουμε το break, παιδιά. Το πρώτο break της εκπομπής μας. Επανερχόμαστε σε 3 λεπτάκια από τώρα με ανοιχτές γραμμούλες. Οι φίλοι που καλούνε να μας συγχωρέσουν. Έτσι, μετά το μπρεϊκάκι. Ναι, θα πάμε. Έχουμε βέβαια και να. Δεν σχολιάσαμε τίποτα, έτσι. Εντάξει, θα σχολιάσουμε. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Παρέτσα μέχρι τις 11. Θα πάμε όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 2310 287 και 3 οχταράκια. Θα δώσουμε λίγο τις γραμμές γιατί βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση. 6-9, τι είναι αυτό, γιατί με ανέβαστε τόσο πολύ? Α, εσύ είσαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός, φίλε. Α, ναι, σωστά, ο άλλος είναι. Ας το λίγο. Εντάξει. Ωραία, αυτό πάντο τέρμα, οκ. Καλύτερα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε δύο γραμμούλες που έχουμε δύο φίλους βιαστικούς με τη σειρά και εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Ήθελα να πω κάτι στον Ζάχο τώρα, λίγο στα γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί, άμα είναι ακούει. Εδώ είμαι, φίλε. Σε ακούω. Το όνομά σου. Έλα, γεια σου, Ζάχο. Το όνομά σου. Βασίλη είναι το όνομά μου. Έλα, Βασίλη, ακούμε. Γιατί είπε ότι άμα έχει γίνει το αντίστροφο και ο Πάοκ θα έκανε. Άμα έχει δηλαδή ο Άρης μεγάλο επενδυτή, θα έκανε το ίδιο Πάοκ. Λέω, αν ο Άρης ήταν ο αντίπαλο του Ολυμπιακού, ο πόλεμο, όπω λέει ο Τάσο, θα το δεχόταν ο Άρης και ο Ολυμπιακό θα έλεγε τα μέσα του Ολυμπιακού θα βαντάριζαν τον Πάοκ. Ναι, ωραία. Δεν εγώ ήθελα έτσι. Να πω όμως, μα ο ΠΑΟΚ πριν καλά φτάσει στο σημείο του ανταγωνισμού που έχουμε φτάσει έτσι, ναι, τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, δηλαδή τη χρονιά που άριζαν για φούντα, έπαιρνε δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Ποτέ. Δηλαδή ήσουν ήδη παραδομένος αυτήν την ιδέα. Μία χρονιά έγινε αυτό που λες. Και εκείνη τα γύριζες. Και εκείνη τη χρονιά έπεσα, όπως είδες. Ναι, θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ήταν σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού με τον Ολυμπιακό, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, δηλαδή να είναι ο ΠΑΟΚ τρίτος και ο Άρης και ο Ολυμπιακός πρώτος, ας πούμε. Μάλλον να είναι ο Άρης, ναι, ο Άρης ο Ολυμπιακός πρώτος και να ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονταν αυτό. Μάλλον δεν πήρε ο Άρης τώρα κάνει από τον Ολυμπιακό κανένα δανεικό. Εσύ με μετέφερες μια τέτοια που έγινε πριν πολλά χρόνια όταν ο Άρης στην ουσία δεν είχε καν πρόεδρο εκείνες τις χρονιές. Ήταν μεταξύ φθοράς και αυθορσίας και έπεσε στην επιβίωση. Τι να κάνει, ναι, δηλαδή. Στην θέση ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν θα τους έπαιρνε δανεικούς. Καλά, εντάξει, σωστά. Δανεικούς δεν θα έπαιρνε, αλλά τον γλου τον είχε στο εμπορικό κομμάτι. Όπως επίσης τον έπαιρνε και τώρα αντίστροφα να είναι θέσμα που παίρνετε τον δανεικό του Ντουρμισάη, ας πούμε, πάλι δεν τον έπαιρνε. Δεν τον δανεικό του Ντουρμισάη. Ελεύθερη μεταγραφή. Δεν παντού φαίνεται δανεικό του Ντουρμισάη. Και τώρα, άμα είναι για σένα, ρε φίλε Βασίλη, δανεικό, δεν θα σου αλλάξω την άποψη να κάνω. Για δύο μέρες ήταν δανεικό. Για να παίξουμε τον Μπάουκ. Συγγνώμη που δεν γινόταν διαφορετικά, μα σα καλάμε το τέτοιο, συγγνώμη. Όχι, καλά κάνετε, αλλά τουλάχιστον παραδεχτείτε το αυτό είναι το. Δεν παραδεχόμαστε τίποτα, τι έκαναμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, Γιώργος από Ολλανδία. Να τους, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Πρόσεξε τώρα γιατί είμαι καλός αυτό και εγώ σε αυτό. Για να σας βάλω να μάλλον. Γιώργο, το πέναλτι του Παναθηναϊκού ήταν πέναλτι ή όχι, μέσα στο κύπελλο?
Όχι, δεν ήταν πέναλτι. Α, δεν ήταν πέναλτι. Εντάξει, ωραία. Ποιο δεν ήταν πέναλτι? Το ρώτησε την άποψη του με τον Μπάθ. Το δικό μας. Του Πέλκα. Του Πέλκα, ναι, αυτό το ρώτησε. Ναι, δεν ήταν, όχι. Μπορείς να μου πεις γιατί δεν ήταν. Η άποψή του, η άποψή του. Άστο να το πει. Η άποψή μου ότι δεν ήταν. Ναι, γιατί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κερδίσαμε δίκιο. Θέλω τεκμηρίωση άποψης. Εγώ θέλω πέναλτι. Καταρχήν είναι πάγια θέση μου ότι για να παίρνω πέναλτι θέλω να είναι πέναλτάρες. Δεν θέλω να υπάρχει να μην υπάρχει καμία μα καμία, όχι να το σκοτώσει τον άνθρωπο του Τσακίση. Το να είναι πέναλτάρα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η πάγια άποψή μου χρόνια ολόκληρα γενικά. Άποψή σου τώρα, ότι το τι θες εσύ με το τι ισχύει στον νόμο του ποδοσφαίρου, τι σχέση έχει. Πάστε το σιρετάσο, άστο τώρα, άλλο θέλω να πω τώρα. Τσιπήσαμε τον Ζάχο τώρα, άστο. Έλα, άντε, πάμε τώρα και οι δύο εναντίον. Εγώ άλλο θέλω να πω, λοιπόν. Ζάχο, καλή τρίπλα σου, καλή τρίπλα σου, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, Ζάχο, κοίταξε να δεις. Μπερδεύεις δύο πράγματα και θέλω να με αφήσεις να ολοκληρώσω. Δεν, φυσικά θα σου αφήσω. Είναι διαφορετικό από το να ονειρεύεσαι να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να εύχεσαι να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, είναι απόλυτα θετικό, από το να έχει στρατηγική συνεργασία με μια ομάδα για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Αν εσύ δηλαδή σε μια καφετέρια και έβαζε Ολυμπιακός γκολ στον ΠΑΟΚ και σήκωνε στο χέρι σου και έλεγες άντε ξέρω εγώ, ναι, απόλυτα θεμητό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ όμως υπάρχει στρατηγική συνεργασία η οποία αποδεικνύεται από την καθημερινότητα. Δηλαδή? Από την καθημερινότητα. Θα σου πω παραδείγματα. Έχω πάμπολα, αλλά για να μην παίρνω το χρόνο, τρία παραδείγματα σου πω. Ένα-δύο. Καταρχήν βγαίνει στο επίσημο ραδιόφωνο σας κάθε μέρα ο Καρπετόπουλος και μέσω του Άρη εδώ περνάει τη γραμμή του Ολυμπιακού. Αυτό δεν είναι συνεργασία? Αυτό είναι συνεργασία της ΠΑΕ που σε ένα ραδιόφωνο βγαίνει. Στρατηγική συνεργασία το θεωρώ. Ο Καρπετόπουλος αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού που αναλαμβάνει διευθυντή στο σπορ του Μέγκα του Μαρινάκη που ξεκινάει 17 Φεβρουαρίου. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σαν πανέκβαγαζα ΠΑΟΚ ραδιόφωνο μπορούσε να διανοηθείς ποτέ ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ ήταν στη δέκατη θέση της βαθμολογίας θα βγάζε τον Καρπετόπουλο του Ολυμπιακού να κάνει καθημερινό ρεπορτάζ? Σου είπα. Άτο και κλείεται, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Να κάνουμε... Σε όποια θέση και να βρισκόμαστε. Να κάνουμε δύο παραδείγματα. Να άσε λίγο να ολοκληρώσω όμως, έτσι, και μετά μου να πάμε απάντα. Οκ, για να τα γράφω και εγώ. Λοιπόν, σιγά παιδιά, μην φωνάζετε. Okay. Ναι, δεύτερο παράδειγμα. Η απόφαση του, ας πάρω εγώ το δεδομένο μέχρι τη στιγμή, του δανεισμού των δύο ημερών του Τουρμισάη έγινε με γνώμονα το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ στις 4 Ιανουαρίου. Έτσι. Όταν μια ομάδα δανείζει έναν παίχτη σε άλλη ομάδα, δεν τον δανείζει κοιτώντας ποιο παιχνίδι έχει μπροστά, κοιτώντας να απελευθερωθεί από το ποδοσφαιριστή που ενδεχομένως δεν χρειάζεται. Στη δικιά σας την περίπτωση όμως έγινε μια στρατηγική συνεργασία βάσει των δικών σου δεδομένων διήμερου δανεισμού για να παίξει με τον Άρη, με εμάς, για να μπορέσει να έχετε ένα έξτρα όπλο στα χέρια σας. Αυτό δεν είναι στρατηγική συνεργασία? Δεν είναι. Το καλεντάρι του παπά. Λοιπόν, ναι, όχι, και μιλάω με βάση τα δικά σου. Εγώ παίρνω αυτό που λες. Διήμερος ο δανεισμός. Μετά τον αγοράσετε, okay, όπως τα λέτε εσείς. Και το κυριότερο και το χειρότερο από όλα, το οποίο το έχω εγώ αποδείξει μέσω δικιάς μου ενέργειας που ένα απόγευμα το έχω πει, αλλά κάνατε πως δεν τα ακούσατε, η στρατηγική συνεργασία του 10.gr με το μεγαλύτερο οπαδικό site του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό που σου λέω είμαι 100% σίγουρος. Γιατί ένα απόγευμα έδωσα και ένα τηλεφωνικό νούμερο στον αέρα και κοίταξε τι έκανα, πρόσεξε να δεις τι έκανα, Τάσο. Παίρνω στο 10.gr και λέω
ξεχάσατε να μας στείλετε και αυτό σε αυτό το site. Ναι. Και μου λέει μέσα ο άνθρωπος από εκεί. Τον έπιασε δηλαδή κορόιδο. Ναι. Πριν μια ώρα τα στείλαμε, πες τον. Το κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Το κατάλαβες. Δηλαδή λέω κάτσε να το πιάσω. Τώρα κόψε ή δεν θα το πιάσω. Γιατί εκεί την ώρα έβραζε. Και το θέμα σηκώνει. Εκείνο το απόγευμα το είπα. Αλλά όλοι κάνατε το τραλαλί τραλαλό. Έχεις ένα ελάττωμα. Να απαντήσω έτσι τουλάχιστον. Δεν έχεις φρένο. Κάτσε λίγο. Εντάξει, έτσι είναι η ομιλία του. Δεν είναι όμως σωστό. Να φανταστώ ότι αυτό το site το οποίο τον έπιασε κότσο ήταν κίτρινο, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Και εκείνο το απόγευμα η είδηση αυτή ανέβηκε έξω. Θυμάμαι και την ώρα. 6 και 18 στο 10.gr και μετά από 4 λεπτά ανέβηκε και στο site της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει άδικο σε αυτό, Γιώργο. Ωραία. Να απαντήσω τώρα, αν τελείωσες, Γιώργο. Τελείωσες. Ναι. Άρα. Ναι, ωραία. Όχι, όχι, πες, να σου ακούω να τελειώσεις, να τελειώσεις. Έχει άλλες γραμμές, έτσι. Λοιπόν, εάν αυτό, άσε, τα δύο πρώτα, ας πούμε, τα πάντα τα όπως θέλεις. Εάν το τελευταίο που εγώ με ένα τηλέφωνο διαπίστωσα οι δύο σώμασοι ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ του 10.gr και του site αυτού, κάνοντας τον Αριανό στο τηλέφωνο και λέγοντας ότι αυτά ακόμα δεν τα πήραμε και μου λέει γιατί μπορούσαμε, τι λέτε ρε τρελέ, ξέρω εγώ. Ωραία. Και μου απάντησε ο άνθρωπος από εκεί πριν μία ώρα τα στείλαμε, όταν εγώ πήρα τηλέφωνο μετά, τι να λέμε άλλο ρε. Ωραία, άρα επειδή ο κύριος Καρπετόπουλος βγαίνει στο γέλο και επειδή το 10 που είναι Ολυμπιακών Συμφερόντων έχει συνεργασία με ένα site του Άρη, όπως λες εσύ, δεν το ξέρω, εγώ σε πιστεύω. Λοιπόν, ναι, αυτό σημαίνει, ναι, ότι ο Άρης είναι αποδείξει αυτές που με λες ότι ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης, έτσι. Αυτά τα δύο που μου είπες, ότι η ΠΑΕ Άρης συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα δύο, έτσι. Άρα με τη λογική σου, στο Open TV και στο Total Football που είναι δύο μεγαλοδημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Μεγαλοδημοσιογράφοι. Και το κανάλι είναι του Προέδρου σου, έτσι. Ναι, άρα έχετε, ναι, ναι, απτή συνεργασία. Απτότατη. Με τη μόνη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Στο Open, όπως στο Open TV, ναι, μπορούν να το βλέπουν όλοι τι συμβαίνει. Τι σχέση, γιατί το ραδιόφωνο το γέλο δεν μπορούν να το ακούνε όλοι. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Είναι το site να το διαβάζουν όλοι. Συγχωρείτε λίγο. Τι είναι αυτό, υπερορισμό. Με συγχωρείτε λίγο και οι ίδιοι. Δεν κατάλαβα. Στο Open TV, Ζάχου. Ήταν και ο Μητρόπουλος του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό? Τι, έχει και με αυτό συνεργασία? Όχι, εγώ για τις δημοσιογράφους. Όχι, τα λεγόμενά σου λέω. Εγώ τα λεγόμενα του Γιώργου λέω. Δύο δημοσιογράφους. Ναι, και εγώ δεν τα λεγόμενα. Γιατί για το δημοσιογραφικό. Γιατί δημοσιογράφους στο Open. Με τον Γιώργο πήρα. Το επιχείρημα του Γιώργου πήρα. Ναι, και εγώ λέω το δικό σου επιχείρημα. Ζαχώ, άκου για να καταλήξω εκεί που θέλω. Άρα και ο Μητρόπουλος που ήταν στο Open είχε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε, για δημοσιογράφους. Αυτό που σου είπε ο Γιώργος. Τι με είπε? Η διαφορά είναι ότι όλα αυτά που γίνονται στο Open είναι πανελλήνιες ευέλειας. Γιατί τα άλλα τα site είναι μεμονωμένες ευέλειας. Live, τι σχέση έχει αυτό, ρε παιδιά? Εμείς μιλάμε για εξάρτηση. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Ζάχο, άκου, ναι, να δεις για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Mm-hmm. Εμένα δεν με ενοχλεί. Βασικά μπορεί να κάνει και στρατηγική συνεργασία. Δεν και, ούτε και μου κλείσε δηλαδή, αλλά παραδεχτείτε το επιτέλους. Παραδεχτείτε το. Να σε καλά. Δηλαδή μην μας βγάζετε και τρελούς. Να σε καλά. Πάντως, όπως να σε καλά. Καλώς βράδυ. Πάντως, όπως είπα και στον Βασίλη, sorry λίγο. Εγώ, Γιώργο, και δεν το λέω το επί έκλεισες, έτσι. Και μετά πώς θα βγεις. Εγώ, εν ενεργεία του ερασιτέχνου Ολυμπιακού, να έχω, να έχει το επίσημο, να έχει το εμπορικό κομμάτι της ΠΑΕ, δεν είχα ποτέ. Τούτε πρόκειται. Έτσι. Εν ενεργεία, μέλος του ερασιτέχνου Ολυμπιακού, ο κύριος Γλου. Είχε το εμπορικό κομμάτι της ομάδας σας. Και μέχρι και τις θύρες σας τα έβαζε όνομα, τελικά δεν έγινε. Εκείνο δεν προχώρησε μέχρι εκεί. Πάντως, ούτε Γιώργο, τον κύριο Κακάτσι 12% να έχει. Πάντως, Γιώργο, ο Καρπετόπουλος μπορεί να βγαίνει σε εκεί την ραδιόφωνο, αλλά είπε ότι ήταν πέναλτι. Να ξέρει. Ποιος Καρπετόπουλος? Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι ήταν πέναλτι. Εγώ θέλεις ένα άποψή μου. Είναι... Κατάλαβες. Άκουσε με. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Άκουσε με. Μου λέει αυτό το πράγμα ότι εγώ θέλω να είναι πεναλντάρα και γι' αυτό λέω ότι δεν έχει άδικο σε αυτό, να σου πω γιατί. Όχι, έχει άδικο. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Όχι, sorry. Παρακαλώ. Ξέρεις τι, εγώ άκουσα με. Λέω ότι δεν είναι πέναλτι, αλλά είναι σίγουρα μια δύσκολη φάση. Πρόσεξε. Είναι αμφισβητούμενη. Θες να αμφισβητούμε, αμφισβητούμενη. Το αμφισβητούμενο όμως πάλι το παίρνεις εσύ. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Λοιπόν, δεν υπάρχει, όλα τα αμφισβητούμενα τα παίρνεις εσύ. Όπως γινόταν και με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει αμφισβητούμενο. Λοιπόν, δεν είναι αμφισβητούμενο. Είναι καθαρό πέναλτι. Το έχουν δει δύο Ελβετοί διαιτητές. Ναι. Ο ένας, ο άρχοντας του αγώνα, ο βαρίστας που είναι και αυτός Ελβετός. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θα σου πω για τον Κάκο, γιατί ξέρεις την άποψή μου.
Το έχουν δει δύο ουδέτεροι διαιτητές. Ωραία, σωστό είναι. Εντάξει, αυτό που λες. Υπάρχει και. Αυτό που είδα εγώ. Όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Πήγαν και το είδα. Υπάρχει σμπρόξιμο με το χέρι, υπάρχει και ανατροπή, χτύπημα στο γόνατο. Ξέστη. Και μετά παίρνει και την μπάλα και πάει στο γόνατο. Να μην σε διακόψω. Και δεν έχει κανένα λόγο ο Πέλκας εκεί που έχει βρεθεί στο πέναλτι να πέσει και να κάνει τον ψόφι χωριό. Εκεί έχει 7 μέτρα εστία. Που μπορεί να πλασάρει αριστερά, δεξιά και να σκοράρει. Αυτό είναι. Βέβαια, δώσε μου και πάμε στους φίλους. Σωστά λες ότι είναι ξένος ο διαιτητής, το είπα και προχθές. Και σωστά λες ότι το βλέπουν και στο ΒΑΡ που είναι ξένοι. Αυτό βέβαια στο Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν το δέχεσαι. Λες δύο πέναλτι δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Ένα. Και εκεί ξένοι ήταν ένα. Και ξένος στο ΒΑΡ ήταν. Εκεί δεν το δέχεσαι όμως. Εκεί λες λάθος. Λοιπόν, πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται μοναζιγά. Ολυμπιακός. Πώς θα γίνει. Ολυμπιακός και ΑΕΚ ναι. σε 30 ντέρμπι που έχουν δώσει με ναι. ξένους διαιτητές ναι. έχουν 3 νίκες. Εντάξει, αυτό στατιστικό είναι. Έλα φίλε. Έλα, πάμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Δεν θα πούμε τίποτα σήμερα. Δεν θα πούμε τίποτα. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, συγγνώμη για την αναμονή. Περίμενε πολύ ο φίλος. Αχιλέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από Μπότσαρη. Καλά είσαστε. Γεια σου, Αχιλέα. Αχιλέα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πρώτα θέλω το Ζάχο. Ζάχο. Εδώ είμαστε, Αχιλέα. Επειδή συνέχεια κάνει φίλε μπούλινγκ στο Ντρέγια. Μπούλινγκ τον κάνω. Πλάκα κάνω. Α, λέω κι εγώ. Χιουμοριστικά το λέω. Ξέρεις τι, το είπε σοβαρά και λέω. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω μια πίεση. Επειδή συνέχεια κάνει το φίλο μου τον Ντρέγια μπούλινγκ, θα κάνει ένα έθετο μέσα στην εκπομπή και θα το ονομάσει μπούλινγκ με το ντρούλινγκ. Καλό αυτό. Καλό. Ωραίο. Έξυπνο. Έξυπνο. Ωραίο, Αχιλέα. Από εκεί και πέρα. Πάμε. Μπούλινγκ με τον ντρούλινγκ. Εσύ ρε φίλε πριν από χρόνια είχε τον. Ποιον? Πώς το λέγανε, τον Κοντομίνα. Πριν 21 χρόνια, ναι. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εκείνη την εποχή, ρε φίλε, ήταν επάμπλουτος μπροστά μας. Συμφωνείς, ρε φίλε. Σαν μέγεθος μεγαλύτερο είναι αυτό. Εκείνη την εποχή με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ και εμείς ήμασταν τίποτα. Ψυχαμά. Έτσι ήταν και ο Ηρακλής με το Μυτιλινέο. Μικρότερο μέγεθος από τον Κοντομίνα ο Μυτιλινέος. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ο Σαββίδης είναι μάδρε, φίλε. Σωστό είναι. Να σου πω και κάτι. Το παλικάρι αυτά που είπε πριν, εγώ χαίρομαι που τα κάνετε και εσείς και ο Ολυμπιακός, γιατί δείχνει πόσο μεγάλος ο ΠΑΟΚ και εκτός από αυτό, ο Γαβρίλης μπορεί να τα βάλει μόνος του, ρε. Δεν μπορεί να τα βάλει μόνος του. Ναι, καλά, αυτό ήταν το προηγούμενο. Όλα αυτά. Ναι, να μην σε διακόψατε. Δικαίωμά σου είναι, ρε φίλε, δικαίωμά σου, καλά κάνετε. Και όλα αυτά που εσύ υπερασπίζεις ότι δεν είχα μια σχέση ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς ή ευτυχώς βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ότι είναι γάβρος, ρε φίλε. Αυτό το είπε πριν πάρει τον Ολυμπιακό. Πριν πάρει ναι, τον ναι, 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 το ξέραμε αυτό. Το τώρα, ξέραμε. Αυτό από μόνο του έτσι. Το αφήνουμε εωρείται. Δηλαδή, ένα λεπτό, ρε φίλε, από για και... να πω κάτι. Sorry, λίγο, γιατί το ξαναρωτήσαμε. Δηλαδή, τα φέρνει τύχη 1%, μισό τη εκατό. Και παίζει Άρης Ολυμπιακός τελικό κυπέλου. Τι εννοείς ότι ο Καρυπίδης, ακόμη και να πούμε. Στη γλώσσα σου. Σταμάτα. Ακόμη και να πούμε ότι είναι έτσι όπως το λες και τώρα, που δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν πριν πάρει τον Ολυμπιακό. Τι θέλει να εννοείς, ότι θα θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός στο κύπελο? Όχι. Δηλαδή προς Θεού, ρε φίλε. Όχι, όχι. Για το Θεό. Όχι. Εντάξει. Για να λέμε, εντάξει. Θα θέλει να πάρει ο Άρης στο κύπελο. Εντάξει, αυτό δεν λέμε. Τώρα τα βάζεις λεφτά, λίγα ή πολλά. Τώρα δεν μπορεί να λέμε είναι ο άλλος Ολυμπιακός. Εντάξει, ήταν πριν σίγουρα. Και μπορεί να το γουστάρει και ακόμη τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι άλλο. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, βέβαια, εντάξει. Άλλο και αυτό και άλλο να λέμε είναι Ολυμπιακός. Εδώ ρε φίλε, sorry, 10 δευτερόλεπτα. Προχθές με κάποια site. Του ΠΑΟΚ, ας το πω έτσι, λέγανε ότι αυτός που πέταξε, έβαλε τη μουσούδα το τέτοιο του Ιβάν και πετούσε στους ξανθιώτες τα ρούβλια, ότι ήταν ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Ναι, μοιάζε. Δηλαδή, έμοιαζε. Τώρα τι να πω, ρε. Έμοιαζε. Και πρόσεξε, δεν είναι ότι το λέει, γιατί και εσύ μπορεί να το πεις να τρολάρεις, ρε παιδί μου. Ναι. Γράφανε από κάτω και το πιστεύανε ότι ήταν ο Καρυπίδης, επειδή φορούσε κομποσκίνη. Δηλαδή για το Θεό, ρε παιδιά. Και σε ένα οργανισμό σου. Τάματε αυτά να μα πρίξει τώρα. Όπω καταλάβατε, τρέχει σε συγχωρεψία. Να ξέρει, ο κύριο Καρυπίδη αποκλείεται να ήταν και να. Κάτω από αυτό και να έχει την τσάντα με τα ρούλια. Γιατί? Δεν τα πετούσε, τα έπαιρνε και τα έφευγε. Ναι, ψέρετε. Δεν υπήρχε. Πρόσεξε, και το ωραίο είναι μετά βγαίνουν και κάτι φωτογραφίε που ο Ιω Σαββίδη φοράει ίδιο κομποσκίνη. Πρόσεξε. Μπα και ήταν ο Ιω Σαββίδη. Όχι, τα μούτρα, παιδί μου, φαίνεται. Ο Καρυπίδη ήταν τρέγια. Εγώ δεν είπα. Εγώ δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Όχι, ξέρετε τι σώπα. Χιουμοριστικό είναι από κάτω κάποιοι το πιστεύανε, φίλε. Πόσο μυαλό θέλει αυτό το πράγμα. Εντάξει, λέει για το Θεό, εντάξει. Κάποιοι πιστεύουν ότι η πραγματικότητα είναι αυτά που τους δίνουν τα κανάλια, ρε φίλε. Εντάξει, και αυτό δεν έχει άδικο, να σου πω την αλήθεια. Τρεγιά. Έλα, γόρι μου. Πίστευες, ρε φίλε, πριν από 2 χρόνια ότι θα κλέγονται έτσι γάβρες, ρε φίλε, πραγματικά. Αν είναι κάτι που έχω
Και θα το θυμάμαι πέρα από τη φιέστα του πρωταθλήματος του Double κτλ. Είμαι 44 χρονών, φίλε. Καταλαβαίνεις τι. Εγώ είμαι 49, φίλε. Είναι τα γούστα που βγάζω. Τα γούστα που βγάζω με τους γαύρους. Δηλαδή, εγώ όταν ο γαύρος είχε κυριαρχία και έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τώρα και τ' άλλο, δεν ήταν άτυπος δύο χρόνια και πάει για τρίτο. Αυτό γινότανε. Αυτό γινόταν, βέβαια, όχι με τη λαμογιά που έχουν ανακαλύψει αυτοί. Δηλαδή, κοιμόμαστε και ξυπνούσαμε με το τι έκανε ο Ολυμπιακός, αν έβγαινε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός, αν έγινε έτσι ο Ολυμπιακός κτλ. Τώρα αυτό κάνουν οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Έχουν αρρωστήσει, έχουν τρελαθεί. Εγώ, φίλε, πιστεύω, το λέω αυτό και κλείνω, πιστεύω ότι αυτό που κάνουν οι γάβροι δεν κλαίγονται. Ξέρεις τι κάνουν, φίλε. Γκρεμίζονται και κάνουν θόρυβο. Και πολύ θόρυβο. Καληνύχτα. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Εισπράξη. Εμένα θα με πάρεις με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσική να με ξουρίσεις. Βάλε το τέτοιο, Τάσο. Ποιο είναι? Το γκάμα. Θα το βρω, ναι. Το ψάξω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Καλά. Άγγελο. Δεν κατάλαβα. Όχι. Όχι, όχι. Γιάννης είμαι. Γιάννης. Από ρε, τι ντρούλε να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιάννης από πού? Από τον Εύωσμο. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Πάμε. Από τον Εύωσμο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν μπορώ να πω. Ο Σαββίδης. Ναι. Επιχειρηματικά είναι βουνό. Σε σχέση με ποιον? Γενικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι, ναι. Την ελληνική κοινωνία θεωρείται βουνό? Κοίτα, τα περσιακά σιγά δεν ξέρω, από αυτά που ακούω θεωρείται ένας δεν πολύ ξέρω, μεγάλο. Δεν ξέρω, γενικά σαν... για την Ελλάδα, ναι, τώρα, θεωρείται, ναι. Πού λένε? Εδώ πέρα θεωρεί, πάνω μας κατηγορήσουν, Ελλάδα... ρε φίλε, με του καφενείου τη... Όχι, τα λόγια, εκεί με τον ζαχαροπλάστη, στη Ρωσία, τα λεγόμενα. Στη Ρωσία, παραδείγματος, ναι, χάρη, ήταν, στην Ελλάδα. Είναι 65, νομίζω, 66, ναι, κάπου εκεί. 50. Ναι, είναι, δεν είμαστε Ρωσία εδώ. Αυτό είναι, ναι, ναι. Είναι ένας, ένας ισχυρός. Είναι βουνό για την Ελλάδα, ρε φίλε μου. Είναι, ρε φίλε, τώρα δεν θέλει ερωτήματα. Είναι ισχυρός. Για να σε δώσω να καταλάβεις τώρα, ναι, με λίγα λόγια και απλά τι συμβαίνει, ναι. Εντάξει, θα μου πεις, δικαίωμά σας είναι και καλά κάνετε. Αφού έτσι θέλετε, κάντε το έτσι. Mm-hmm. Αν αυτό το βουνό, ναι, έβγαινε και έκανε κάποιες δηλώσεις του τύπου που έχουν ακουστεί από παράγοντες της Θεσσαλονίκης το τελευταίο 1,5 μήνα, θα τον είχαν λιντσάρει, φίλε μου, οικογενειακός, δεν θα άμενε κανένας εδώ. Δηλαδή δεν καταλάβω. Μα σε μια μέρα, μα σε μια εβδομάδα, σκέψου λίγο και θα καταλάβεις. Αν έβγαινε αυτό το βουνό, ναι, που ήρθε και πήρε μέσα από τη Σαπίλα ένα σωματείο και από το χάιδεμα στην πλάτη και το έδωσε ξανά αξιοπρέπεια, έβγαινε αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά που έχει κάνει και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ίδιες, να το πω, ή και τα μισά από αυτά που ακούστηκαν τον τελευταίο 1,5 μήνα από παράγοντες ομάδων της πόλης, θα τον είχαν λιντσάρει, φίλε μου, κανονικά. Με τα μισά από αυτά που ακούστηκαν τον τελευταίο 1-2 μήνες. Τι έχεις να πεις? Δεν, πραγματικά, φίλε, δεν κατάλαβα σε ποιες δηλώσεις αναφέρεσαι σοβαρά. Δεν σου κάνω το, δεν το κατάλαβα. Τι να σου πω τώρα, να σου λέω ψέματα. Δεν κατάλαβες ποιες δηλώσεις αναφέρομαι? Όχι, δεν κατάλαβα. Για πες μου σοβαρά. Γιατί, για τις δηλώσεις μεγαλοπαράγοντα της Θεσσαλονίκης. Πόσους μεγαλοπαράγοντες ποδοσφαίρου έχει αυτήν η πόλη, ρε φίλε? Μεγάλους παράγοντες. Να παίζουν Super League. Super League είναι μόνο είναι το Άρη, δεν υπάρχει άλλη. Κύριο Καρυπίδης, τι... Ναι. Τι είπε ο κύριος Καρυπίδης που δεν σ' άρεσε? Εσύ το είπες το όνομα, ρε φίλε. Ναι, τι είπε και εμένα που δεν μ' άρεσε? Εμένα μ' άρεσε, φίλε. Ναι, σένα σ' άρεσε. Άρα, μας άρεσε. Έτσι θέλω. Ωραία. Okay. Απλά θέλω να πω ότι αυτό που άκουσα από τους αντιπάλους μου και μ' άρεσαν, έτσι και τα άκουγα από το βουνό, θα τον ελιτζάρανε, σε λέω. Okay, φίλε. Έγινε, Γιάννη, να σε καλά. Γεια σου, Αλατάσο, Ζάχο, καλύφτα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να μην ξαναπώ τρίτη φορά το ίδιο, γιατί η φωνή σου δεν φάνηκε πιτσιρικάς. Να μην ξαναθυμίσω την περίπτωση του Γλου, που δεν λιτζάρατε κανέναν, έτσι. Πάμε στον επόμενο. Αλλά τότε ήσασταν φτωχοί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να μην ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Κωνσταντίνε. Απάντησε για τον Γλου, Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε. Αυτό περίμενα. Όχι. Τώρα, το Κωνσταντίνε. Περίμενε. Ήταν πέναλτι με του Παναθηναϊκού ή όχι? Μένα είσαι στα μπαριστής. Τα άκουγα.
Πώς έτυχε και άκουγα εκείνη την ημέρα. Κάτσε να ακούσουμε την άποψη. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ είναι ρετρέγια. Ήταν πέναλτι. Είπα κάτι στο τέλος ότι από τη στιγμή που υπάρχει VAR και διαιτητής, τα σχόλια όλα περιττεύουν. Σωστό. Σωστό. Αυτό ισχύει και. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει από σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Αγαπητέ μου, περίμενε. Ακούσα τα λόγια σου τώρα, αυτό που ανέφερες για τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Με την ίδια σου λογική αυτή που λες ότι τώρα ο άνθρωπος θα αποσυρθεί στον Άρη. Που είπα θα. Γιατί μας αλέγατε. Που είπε θα υποστηρίζει τον Άρη πλέον. Δεν λες ότι ήταν, ήταν Ολυμπιακό κατά δήλωσή του, βέβαια, που δεν την ακούσαμε. Κατά δήλωσή του, έτσι, ήταν. Πρόσεκτε. Κατά δήλωσή κατά του, δήλωσή του γραπτή. Ναι. Εγώ δεν τον έχω ακούσει ποτέ να τη λέει, αλλά κάτι δέχομαι. Γραπτή, γραπτή. Έχουν και άλλες δηλώσεις από άτομα που τον ξέρουν από μικρό στη Βέρεια. Το έχουν επιβεβαιώσει. Α, δεν είναι κάτι. Δεν τα ξέρω. Δικαίωμά του είναι. Ναι, εννοείται ότι είναι δικαίωμά του. Mm-hmm. Αλλά εσείς με τη δικιά σου λογική τόσα χρόνια μας είχατε ζαλίσει το κεφάλι ότι ο Ζαγοράκης είναι εξής. Δεν είναι. Ε, πώς το. Για πες μου, πού το έχεις ακούσει, το είπε ποτέ ο Ζαγοράκης αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ζαγοράκης. Ναι, ο κύριος Ζαγοράκης το είπε. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω, εσύ άμα. Ναι, να σου αναφέρω εγώ μια πρόσφατη συνέντευξή του στον κύριο Αρναούτογλου. Ναι. Που το ρωτήσαμε τον άνθρωπο, τι ομάδα είσαι. Και τι είπε. Πολύ απλά, σαν να μιλάμε εμείς οι δύο. Ναι, σωστά, τι είπε. Τον είπε. Και του είπε έτσι όπως ακριβώς θα σου απαντήσω. Ναι. Είμαι αρρωστός παοξής. Ωραία. Ωραία, τώρα αν ρωτήσω. Ναι, δεν ακούστηκε ποτέ σε αυτή την μπράβο πόλη, ρε Ζάχο, αγαπητέ. Ωραία, αν ρωτήσει τώρα τον Καρυπίδη, γιατί τότε το ρώτησαν πριν πάρει τον Άρη. Ρωτήσει τον Καρυπίδη τώρα τι ομάδα είναι, τι θα σου πει. Εγώ θα σου το θέσω άλλη μια ερώτηση. Δεν απαντάς όμως. Να βγει ο κύριο Καρυπίδη να μα πει τι ομάδα είναι. Τι θα σου πει. Τώρα εδώ στο Ζάχο που είναι, να μην μιλήσει εμένα. Να βγει με το Σιώπη μαζί. Να βγει, ρε φίλε, τον πάρει. Εγώ ξέρω ότι αυτή η δήλωση θα έχει μείνει και γραφτεί. Λάθος του πέβαλε τον Ολυμπιακό, λάθος του τεράστιο. Λάθος του, ξέρω, λάθος του το είπε. Και τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου, δεν είπα του και να κάνει. Η δική του εκτίμηση είναι. Μας παραθέτεις για τον Ζαγοράκη τόσα χρόνια την έξι. Και για τον Βρίζα. Και για τον Βρίζα, και για τον Βρίζα. Ο Βρίζος είναι γάβρος, βέβαια, πάλι με τη δική σας λογική ότι είναι γάβρος, δεν ξέρουμε από. Φυσικά είναι ένα από το πουλιάδα αυτό όλο. Παπαμπριζιακός. Εκεί φοιτήσαμε. Αυτά τα κλασικά σας. Εκεί φοιτήσαμε, φίλε, στο πανεπιστήμιο. Αυτό ακριβώς. Εγώ το δέχω, το ξέρω, το πανεπιστήμιο που έχουμε βγάλει και αυτό το πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα. Όταν εκεί την εποχή που ανέλαβε ο Ζαγοράκης στον ΠΑΟΚ, θυμάσαι, ήταν και η ΑΕΚ σε δύσκολη θέση. Εφόσον ήταν αξίζει, γιατί δεν πήγε να πάρει την ΑΕΚ. Μπράβο, αγόρι μου! Μεγαλύτερη προβολή δεν θα είχε, μεγαλύτερη υποστήριξη στην Αθήνα δεν θα είχε. Πάντως. Του 2004 εθνική. Γιατί δεν πήγε. Ωραία. Πάντως, αν το πάρουμε έτσι, δηλαδή στο τελείως κόντρα, μπορεί να σου πει και ο Ζαγοράκης, ωραία αυτό. Του καλυπτήσω ότι εγώ δεν την έκανα ποτέ αυτή τη δήλωση. Μα δεν χρειάζεται να πει κάτι, ρε φίλε. Αφού το έχει δηλώσει, τι να πει. Έλα, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε ότι είναι Ολυμπιακό ο Καρυπίδης. Δεν είναι ήταν, κακό. Ήταν, δεν ήταν, είναι κακό. Άκουσε. Ήταν, ακόμα ήταν. Και τώρα πάει σε αγώνα του Ολυμπιακού. Στάζω να πει πανάτο. Ρε Κώστα, περίμενε λίγο. Πάει σε αγώνα του Ολυμπιακού τώρα. Κοίταξε λίγο. Ζάχο, περιμένετε λίγο. Υπάρχει μία δήλωση που την έχουν πολλά site και στο καζέτα μάλιστα που λέει ότι είμαι Ολυμπιακό ο μικρό παιδί. Δεν υπάρχει καμία δήλωση τώρα που να λέει ότι είμαι Άρης. Καλά, τι να πει, πρόεδρο του Άρη είναι, τι θα πει, ναι, δεν είναι Άρης. Από εκεί και πέρα, να ολοκληρώσω. Από εκεί και πέρα, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να υποστηρίζει και να αγαπά ό,τι θέλει. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Εννοείται αυτό. Εντάξει, για να ξεχωρίσουμε τις καταστάσεις. Πέστε ένα επίλογο, αδερφέ, και, γιατί έχω μάλλον δύο γραμμές. Τίποτα, αγάπη μου. Εγώ βλέπω, θα πω ένα ρητό που έλεγε κάποτε στο Γανέλη σε μια διαφήμιση. Κι όμως γυρίζει. Πάντως δεν ήταν πέναλτι, έτσι. Είπαμε, το βάρο τι πει. Εμείς το βάρο. Αγαπητέ μου, Ντρούλινγκ, το βάρο γι' αυτό το φέραμε στην Ελλάδα. Για να μην σου βάζουν τρίτο γκολ οι γάβροι. Έχεις δίκιο. Και δεν λέτε κι εσείς. Βέβαια, βέβαια, σε εμάς το βάρ δεν λειτουργεί. Και όταν λειτουργεί είναι κατά. Χθες δηλαδή. Πώς θα λειτουργεί, το πρώτο Ολυμπιακό δεν λειτουργεί. Εχθές, ρε φίλε, μπουνιά έφαγε ο άλλος. Μπουνιά! Μπουνιά! Ναι. Δεξί όταν... κροσέ έφαγε! Κροσέ! Ναι, όταν έφαγε ο Σβιντέρσκι μπουνιά μέσα στην Κρήτη, στο στομάχι, έδωσε τίποτα. Αλλά εκεί δεν όταν... είναι το βάρ, δεν φταίει που το είδε ο διαιτητής κιόλας. Πήγε και το είδε. Αχα. Εκεί γιατί δεν έλεγε να του λέει τίποτα. Λάθος του. Τι θυμάμαι τη φάση. Του, για να μην νομίζω ότι γίνεται μόνο σε εσά. Ναι, έχει μία διαφορά όμως. Έχει μία διαφορά. Σε εμάς ξέρεις ποιος ήταν. Ξέρεις. Όχι. Ναι, αυτή είναι ουσιώδης διαφορά. Ουσιώδης διαφορά, όντως. Σε εμάς που κέρδισες, βέβαια, με τον Όφη ήταν έτσι. Εγώ έφερα χ
Χι έφερα, φίλε. Θα παίζαν 25 λεπτά με 10 παίκτες. Εσύ παίζω τον τέλο. Περίμενε. Η διαφορά είναι, ξέρεις ποιος ήταν στο ΒΑΡ χθες στην Τρίπολη. Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Ο αγαπημένος. Α, δεν το είδε. Ναι. Και μια πληροφορία θα σου δώσω. Με αυτό που πήρε σχή στην Τούμπα. Πες τα. Και ακύρωσε καθαρό γκολ από το πάτο. Μην τα λέμε. Αυτό που έγινε με το Ζιντέσκι στον Όφη, αγαπητέ μου Ζάχο, ήταν 0-0 το τέτοιο. Πληροφοριακά στο λέω και αυτό για να ξέρει. Άντε να σε καλά, Κώστα. Δεν ήταν σίγουρη νίκη. Να σε καλά. Δεν το θυμάμαι, σε πιστεύω. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στο διάλειμμα. Όχι, έχει δύο γραμμέ. Δεν μου είπε διάλειμμα, ρε καρτούν. Μπράβο, λεοντάρι μου. Λεοντάρι εσύ. Ασύχαμα! Πώς θα βάζεις εσύ, έλα φίλε, καλησπέρα. Θα σου δείξω. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλή νύχτα, πάμε φίλε. Εγώ σου είπα, κάνε το διάλειμμα, δεν άκουσα. Τι να τον πω τώρα. Δεν τάσω. Θα περιμένω να βγούμε εδώ διάλειμμα. Καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα. Είναι και παλιό ακροατή, δηλαδή είναι παλιό σειρά. Τι να τον πω τώρα. Όχι, δεν λες τίποτα. Έλα, πάμε. Ο άνθρωπος είδε ότι ο Πέρκας ήταν ο πρώτος παίκτης με τον Παναθηναϊκό. Σε ποιον του. Στο μάτς κυπέλλου του, τι να πεις τώρα. Και στην άλλη, στην αυτή δεν τον πήρε καλά. Το λες, άμπαλο άνθρωπος. Τον πήρε από στον ο άνθρωπος έχει γνώσεις. Όχι, ζητούσα μεταξύ μας. Λέει, ήταν πολύ καλός ο παίκτης. Δεν ξέρω να ήταν. Επέτρεψε μου, Τάσο, ναι. Το έχω ξαναπεί. Ναι. Λίγο μπερδεύεις αυτά που σου λέω. Ναι. Ο Πέλκας, φίλε, έδωσε πνοή και έτρεξε για 15. Ναι. Αυτό που έκανε ο Πέλκας από το πρώτο λεπτό. Που πίεσε όλους τους στόπερ και κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδι από πίσω. Και ο Δόνης πετάχτηκε σαν το ελαττήριο και έκανε το γελοτοπιό. Ναι. Αυτό δεν το έκανε κανένας. Πέρα το τρέξιμο, τι άλλο έκανε. Αυτά έκανε. Αυτό χρειαζόμασταν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να του βγάζει το καπέλο γιατί έτρεχε. Αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε το πίεσμα που πέρασε. Να το στείλουμε στο Μαραθώνιο, ρε φίλε τη Ολυμπιάδα, να πάρει κανένα μετάλλιο. Καλά, τέλος πάντων, διαφωνώ σε αυτό, δεν πειράζει. Δηλαδή τον έκραζε όλο το γήπεδο, δεν θα χαλάσουμε τις παιδιές μας γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από. Ναι, να ξεκινήσω μια σύντομη παρένθεση για τον Ατρόμητο, τον οποίο σας το έχω ξαναπεί. Ναι. Είναι η ομάδα που αδίκησε τον εαυτό της, νομίζω, φέτος περισσότερο από όλες τις άλλες. Δηλαδή, αν είχε έναν κανονικό προπονητή από την αρχή, το έψαχνα να βρει τον κάναντί της. Αν τον έβρισκε, γιατί φέτος είδα τον Ατρόμητο, είδαμε τον Μαντσόν από τα καλύτερα εξάρια να τον κάνουν δεκάρι, είδαμε τον Μανούσο στον Ασβέστη. Δηλαδή, ένας προπονητής να κάνει τα απλά, να περάσει τον Μαντσόν στη θέση 6. Το Μανούσο πίσω από το Center 4 και τα λοιπά. Μ' αρέσει εμένα αυτός. Ο Μασόν μ' αρέσει. Και χθες ήταν πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω πόσο. Κοίταξε, έβαλε λίγα κιλά. Δεν ξέρω πόσο, πόσο χρονών είναι. Του, είχε κάτι ψηλοτραυματισμούς. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Αλλά γενικά σαν παίκτης είναι τίμιος. Δηλαδή παίρνεις ένα χαφ με 150-200.000. Ο οποίος θα κάνει, φίλε, όλα. Πόσο χρονών είναι, δεν μου λες. Ένα μήνυμα 30. Νομίζω είναι στα 30. Άμα είναι 30, μια χαρά είναι του χρόνου για τον Άρη. Το δίκανο. Μια χαρά είναι ο Μασόν. Είναι πάρα πολύ καλός και μαζί με το Χαρίση. Και τον Μπουσούλαζης που γυρίζει πίσω, γίνεται τρίτος χάφ, ο οποίος κάνει ό,τι έκανε κάποτε ο Σορλές στον ΠΑΟΚ. Κάνει πολλές κινήσεις μέσα στο γήπεδο, ναι. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι. Θα μας πει για τον Ατρόμητο τώρα ή για να μας πει για τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Ξέρω, γιατί μπορεί να πιάσει και την Καστοριά, εσύ. Ξέρω, πρέπει να πούμε, είστε εκπομπή που λέει τα πάντα. Πες τα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μιλάμε για μπάλα. Μετά πρέπει να αρχίσουμε τον Ζάχο τώρα τα δικαστικά. Αυτό σε κίνησε. Θα τον πνίξω αυτόν. Άντε πνίξον. Πάμε τώρα σε εμάς. Λοιπόν, αυτά για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει και τον Γκάλο, ένα πολύ καλό δεξιμπάκ, και εμείς ψάχναμε να βρούμε τον Τρίγκο, τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε εμάς που κάναμε και εμείς ένα πολύ μέτριο παιχνίδι και πάλι. Φυσικά αυτό τώρα εγώ δεν το τρώω, το ότι είχαμε πολλές αλλαγές και τα λοιπά, δεν έχει δικαιολογία. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία έχει υποτίθεται 18-20 καλούς ποδοσφαιριστές, σχεδόν εισάξιους, δεν μπορεί να μπαίνεις και να σέρνεσαι και να περπατάς. Και ειδικά με τον αντίπαλό σου να έρχεται με τόσες αλλαγές. Ναι, επειδή ήταν το πρώτο ημίχρονο για σφαλιάρες. Υπάρχει αιτιολογία, και το σκορ είναι πλασματικό. Ναι, για πες μου. Έλειπε ο Πέλκας. Έλειπε ο Πέλκας. Είδες μόνος σου το λέει. Μπράβο. Όχι, γιατί σου άρεσε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το χειρότερο, πρώτο δεν ημίχρονο. Δεν ήμασταν με τις φάσεις. Το χειρότερο πρώτο ημίχρονο των τελευταίων 2 ετών. Μαζί σου. Μαζί με του Βόλου. Μου θύμισε το μάτι του Βόλου και χειρότερο. Και στη Λαμία κάπου, κάπως έτσι είμαστε γενικά. Σε αυτά τα παιχνίδια ήμασταν γενικά κάτω των προσδοκιών. Γιατί και ο κόσμος, παιδιά, όταν λέτε ότι είμαστε επαγγελματίες και παίρνετε τα εκατομμύρια, να μας το δείχνετε και στο γήπεδο. Δεν πάει να πει ότι ήρθες για να περάσεις περπατώντας και να κάποια στιγμή να περιμένεις να βάλεις ένα γκολ για να δείξεις την ποιότητά σου. Και φυσικά το σκορ είναι πλασματικό, γιατί άμα δει κάποιος θα πει 4-0 να είναι την νίκη, αλλά
Κάθε άλλο παρά άνετη ήταν. Την κάναμε φυσικά μετά γιατί πατήσαμε γκάζι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ή θα παίζεις από την αρχή μέχρι το τέλος, ή δεν θα παίζεις. Ο Λάμπρου μας έδειξε ότι αξίζει να το δούμε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, Τάσο, εσύ να συμφωνείς. Για ποιον, να? Πάλεψε το παιδί. Πολλές φορές στην αρχή τον είδες ότι έκανε κάτι παραπάνω γιατί αγχώθηκε, θέλει να δείξει το παιδί. Και από εκεί και πέρα μετά βρήκε την ουσία, βρήκε τον γκολ, το έχει τον γκολ γενικά. Και νομίζω ότι ο Φερέιρα θα πρέπει να τον κοιτάξει από εδώ και πέρα να τον μονιμοποιήσει. Δεν θα πρέπει να τον έχει. Είναι ο πιο αδικημένος παίκτης στον ΠΑΟΚ φέτος. Και αν είχε παιχνίδια. Μαζί σου, έτσι. Αν είχε άλλα 5 παιχνίδια, θα σου πω εγώ, αυτή τη στιγμή θα σου είχε κάνει 10 γκολ. Έτσι λέω εγώ. Αν δεν σου είχε κάνει 10, θα σου είχε κάνει 8. Έτσι είναι. Και ο Σέντερ Φόρ σου ακόμη που έχει μεγάλο τεφορμάρισμα, δεν ξέρω, αυτό το παιδί αρέσει, έχει πτώσει. Πέρσι έφυγε που τον πίστευα πέρσι περισσότερο, όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Έβγαλε μάτια, έπαιξε, πάλεψε, σκόραρε, έκανε τα πάντα. Φέτος ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Φέτος και δεν παίζει, δεν το έχει στο σκουπάρισμα. Μα δεν παίζει, ρε Θόδωρε, φέτος. Δεν παίζει, ο Σφιντέρσκι δεν παίζει. Γιατί έπαιξε στην αρχή βασικός, αν θυμάσαι, και τον έφαγε ο άλλος ο Σαγόνιας στη στροφή, γιατί το βλέπεις. Ο Σαγόνιας στη μισή φάση θα σου κάνει γκολ. Δηλαδή αυτό το ξεπέταγμα, αυτή τη μυρωδιά που έχει ανάμεσα στα δύο μπακ να ξεφυτρώνει και να πετάγεται να βάζει γκολ, δύσκολα το βρίσκει σε σέντερφορ. Το έχει αυτό ο Σφιντέρσκι. Άλλη κοπή έχει σέντερφορ ο Σφιντέρσκι, άλλη κοπή σέντερφορ είναι ο Ακπομπ. Θοδωρε, έτσι είναι, και εκεί θα πάω στον προπονητή μου να του ξανακάνω κριτική. Ναι. Ο οποίος δεν ξέρει, φαίνεται ότι η ομάδα δεν έχει σχέδιο αναλόγως με το τι σεντερφόρ έχει για να παίξει. Μου βάζεις πάλι τον Εσίτη και να μου τον κάνεις playmaker. Κάτσε ρε φίλο, ο Εσίτη είναι ένας πολύ δυνατός χαφ, ο οποίος δεν έχει τρεξίματα για πλαγιοκοπήσεις. Ο Εσίτη είναι να είσαι 2-0, 1-0 στο τέλος και να μπει στα τελευταία 20 λεπτά, βάζω τις γραμμές μου κοντά. Έχω τους πλάγιους μου να ντουμπλάρουν και αυτόν τον αφήνω μόνο του να έρχονται μπροστά από το center back να τρακαίνουν οι υπόλοιποι. Ωραία. Από εκεί δεν περνάει τίποτα. Αλλά αν έχεις τώρα τον Εσίτη για playmaker, να πας box to box, να παίξεις και να τον έχεις να οργανώνει και να σουτάρει και να βγαίνει πάνω κάτω, σε κάποια φάση έκανε και σουτ, ενώ είχαμε 4 παίκτες στην ευθεία για να μοιράσει την μπάλα. Ωραία. Αυτά ήταν που είδα εγώ. Έγινε, αγόρι μου, τα πούμε. Φιλιά μου, την καλή νύχτα μου. Γεια σου, Καρτάση. Να σε καλά. Θα τα πούμε και αύριο, ναι. Άντε, να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Αυτός που είναι πολύ χαλί μαύρο, ρε φίλε, πολύ όμως, για πολλούς μήνες, με μεγάλο το χάλι, είναι ο Μπίσεσβαρ. Πραγματικά. Ναι, μόνο στο πρώτο μάτς με τον Άγιαξ, αν θυμάμαι καλά. Στο πρώτο μάτς. Είναι για λύπηση ο άνθρωπος. Ούτε πέραντι δεν μπορούσε. Πόσο χρόνο είναι ο Μπίσεσβαρ? 33. 33 είναι. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Κωνσταντίνος, όχι. Πρώτη φορά, όχι. Γιώργος από Κουφάλια, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Πρώτη φορά σας. Ομάδα, άμα θέλεις. Πάω κάρα, τι άλλο. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Υπάρχουν και Αριανοί. Στα Κουφάλια. Ναι, ξέρω. Μόνο πάω και εκεί στα Κουφάλια, έτσι. Γεια, ναι, πολύ. 90%. 99,9%. 99,9%. Ναι, μετά λοιπόν, παιδιά, πάμε, άντε να μιλήσω. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, πάμε, πάμε, ναι. Δουλειά, πάμε. Λοιπόν, για ο λόγος που πήρα, συμφωνώ απόλυτα με εκείνο το παλικάρι που έλεγε ότι. Εμένα αυτό με ενοχλεί και εμένα. Ότι υπάρχει στρατηγικό σχέδιο που έλεγε Άρη Ολυμπιακού. Mm. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Mm. Δηλαδή, όχι, μια ερώτηση μόνο θα κάνω. Λίγο ψάξτε το, λίγο να δούμε. Από τότε που ο Άρης ανέβηκε, ναι. Θέλω να μου πείτε πόσους βαθμούς έχει κόψει από τον Ολυμπιακό. Μηδέν. Μηδέν. Κανέναν. Μηδέν είπαμε. Δηλαδή, ούτε τις προηγούμενες χρονιές πώς έκοψε. Τι να λέμε παραπάνω. Τι να λέμε παραπάνω τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Μόνο αυτό εγώ πιστεύω ότι λέει πολλά. Τέσσερα μάτς είναι φιλέ. Γιώργο, τέσσερα μάτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός Άρης. Άρης Ολυμπιακός. Έχει 12 βαθμούς Ολυμπιακός, 0 ο Άρης. Άρα, Γιώργη, την 12ετία εκεί που έχει 9 διπλά Ολυμπιακός στην έδρα σου και 3 σοπαλίες, να θεωρήσω ότι ήσουν παράδειγμα του Ολυμπιακού, έτσι. Όχι. Α, εκεί όχι. Ήμουν θύμα των διαιτητών. Α, εκεί ήσουν θύμα των διαιτητών. Νομίζω πολλά διπλά είπες. Ναι. Καθόλου πολλά διπλά. Για πες για λίγο. Αυτό απλά ήθελα να πω. Δεν έχω πολύ χρόνο. 9 διπλά και 3-3. Χρονολογίες πες. Είπαμε 98 με 10. 1998 με 2010. Ναι, 12 χρόνια. Έχει 9 νίκες στο Ολυμπιακός. 9 και 3 σοπαλίες. Ωραία. Ψάξω μετά. Θα το κοιτάξω. Ψάξω. Μπράξεις δίκιο ρε φίλε, το έχω ψάξει. Λοιπόν,
Παιδιά, καλό βράδυ, σας ακούω. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Γιώργο. Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε άλλη μια γραμμή και το διάλειμμα. Ναι, παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Παιδιά, να κάνουμε το διάλειμμα, θα μας. Εντάξει, μας. Έχουμε που το έχουμε. Δεν είπαμε και τίποτα. Καλησπέρα. Έλα. Νάτος. Μάντσεστερ. Μάντσεστερ. Γκλόρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Ζάχου. Εγώ θα πάρω λίγο το μέρος του Ζάχου σε ποιο θέμα. Πες τα. Σε ποιο, πρόσεξε. Πάμε. Λέμε τώρα εμείς οι υποξίδες ότι ο Άρης πόσους βαθμούς έκοψε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Οι υπόλοιπες ομάδες πόσες κόψαν τον Ολυμπιακό. Μπράβο ρε, είσαι δίκιος. Ο Πανιόνιος, ας πούμε, φέτος έκοψε δύο. Η ΑΕΚ τίποτα. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έκοψε άλλους δύο. Α, ναι, λες για φέτος. Όχι, τα προηγούμενα χρόνια της κυριαρχίας του Ολυμπιακού. Αυτό που έπαιρνε. Τι κόβανε οι υπόλοιποι. Ό,τι κόβανε, ρε. Εισιτήρια κόβανε. Ό,τι κόβανε. Κόβανε εισιτήρια. Γιατί ο Άρης έκοβε τα προηγούμενα χρόνια τον Ολυμπιακό. Τρεις συνεχόμενες ήττες είχε στο Χαριλάου. Τρεις. Ναι, εντάξει, 23 χρόνια τον είχα κόβανε εγώ στην Τούμπα. Ναι, εμεί είπε παντοκρατορία λέμε. Παντοκρατορία. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Τάσο, πρόσεχε να δεις. Λίγο που είδα τώρα που βγήκαν οι ημερομηνίες στο play-off, 17 Μαΐου, Κυριακή, τελειώνουν τα play-off, πρόσεχε λίγο, και 23 Σάββατο είναι τελικό. Τελικός του κυπέλου. Ναι. Δηλαδή θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ από την Κυριακή σε Σάββατο να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Δύο και τα μέρες. Και τα εντάξει, άνθρωποι είναι γελοί, ρε φίλε, σε κάποια πράγματα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Όχι. Θα, λέω, θα το καταφέρει και αυτό. Μέσα σε 6 μέρες θα πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι, αλλά από Κυριακές. Πέρα από αυτό που, που λες ότι είναι υποθετικό, εντάξει, μακάρι ναι, να γίνει βέβαια, αλλά είναι, αυτό δεν θέλουμε. Ναι, είναι γελίο αυτό που γίνεται. Δηλαδή βάλαμε προχθές 9.30 ώρα, 9.30 ώρα μάτς κυπέλου, ρε φίλε. Καλά, ρε. Για ο Άρης. Και για τον Άρη. Ο Άρης τρίτη φορά θα παίξει Κυριακή και πέμπτη απόγευμα θα παίξει και μετά Κυριακή τέτοιο παίζει με την ΑΕΚ. Μόνο στον Άρη γίνεται. Μόνο εδώ όμως και παίζουμε και κουραζόμαστε. Στην Αγγλία παίζουν 150 παιχνίδια. Αλλά αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Και σε παρακαλώ, εδώ θα κουράζονται. Εσύ ρούφε τα αυγό. Τι θα γίνει με αυτό. Άντε κλείνω κάτι για Δημήτρης. Καλή συνέχεια. Αυτό ποιος είναι, ποιος το λέει αυτό. Από πού ήταν αυτό. Για κάτσε να ξανακούσουμε. Για ξαναβάλω τη φωνή. Περίμενε λίγο. Πού να μου χαθείς κρέας. Ποιος το είναι αυτό, ρε, πραγματικά δεν είναι. Ούτε η ελληνική ταινία δεν είναι αυτό. Ξέρεις ποιο είναι. Είναι στην ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου. Που κάνει είναι το πουλόβερ, ο σακελάριος που ξυλώνει το πουλόβερ από την αγωνία. Για ξαβάλω. Πρέπει να είναι αυτός που έκανε τη διαφήμιση Μίσκο. Αν θυμάμαι καλά. Αυτού η φωνή πρέπει να είναι. Πού να μου χαθείς κρέας. Αυτός πρέπει να είναι. Ένας έτσι γεματούρης με μαγουλάκια. Με λίγο αραιά δόντια για να πας από το ένα δόντι στο άλλο ταξί έπαιρνες. Αυτός πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι και ερχόμαστε πάλι σε λίγα λεπτάκια από τώρα στο 2310-287 και 3 οχταράκια. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, σε όσους φίλους και φίλες συντονιστήκατε τώρα στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Ο Ζάχος Ντρούλινγκ είναι απέναντι, τα Στρέγια στο μικρόφωνο. Παρέτσα, θα είμαστε μέχρι και τις 11 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 11 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Λοιπόν, τι, πάλι δεν ακούγεσαι. Ακούγομαι, ναι. Να πούμε ότι Τετάρτη φυσικά είναι και Πέμπτη τα μάτια κυπέλλου, έτσι. Τετάρτη θα είσαι εσύ εδώ, Πέμπτη εγώ. Βέβαια, έχω πολλές προτροπές. Να σου κλειστώ το μικρόφωνο, να ξέρεις. Γι' αυτό το ξεχνάς. Καλά, βαθιά ακούγεται, λέει. Μπας και με είσαι πολύ χαμηλά, ρε, και δεν ακούγομαι. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αφού το ακούω στα ακουστικά, ρε. Και μια που λέγαμε μέχρι να έχουμε, αν έχουμε κόσμο, 23-12-87 και 3 οχτάρια. Ο φίλος ο Πέτρος. Ναι. Περίμενε λίγο. Και εγώ του Ανδρέα έχω να σου διαβάσω. Ναι, ο φίλος ο Πέτρος. Λέει αυτή η ατάκα είναι από το Ούνα μου χαθείς κρέας, ναι. Είναι από το έργο Ιρένα είναι offside. Σε ευχαριστώ. Όντως, πάρα και πολύ μου το έστειλε και ο Ανδρέας. Μάλιστα λέγεται Αλέκος Ζαρταλούδης ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός. Ναι, είναι αυτός λέει που δεν τους βλέπουμε συχνά, αλλά ξέρουμε τη δεν φωνή τους. Τα ονόματά τους. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Και έχεις δίκιο, μου λέει Τάσο, μπράβο, έκανε τη διαφήμιση, λέει τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Ναι, ακάκι. Ναι, ρε, ναι, αυτό. Πόρε, φίλε, ευχαριστώ πολύ, και Πετρή. Να λέμε σε καλά. Και την ηλικία μας. Καμιά φορά, ξέρεις τι, πήγαινε στο YouTube, ναι. Ακούς όχι τώρα βέβαια. Ναι. Και βέβαια δεν είναι, για ραδιόφωνο δεν γίνεται αυτό, μόνο ναι. Ηχητικά μπορούμε να το ακούσουμε. Παλιές διαφημίσεις, έχει δεκαετία 80, ναι, 90 και μπαζεμένες, 50 διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Και είναι έτσι, έχει γέλιο.
και οπτικά αν το δεις βέβαια. Τότε βέβαια μας φαινόταν εξωπραγματικές αυτές τις διαφημίσεις, έτσι. Τώρα είναι, τις βλέπεις και γελάς βέβαια. Αλλά αυτό ο Ακάκιος είναι πραγματικά μία από τις σήμα κατά τετέμι. Τι έγινε, τρελιά? Τι έγινε, τι ήταν αυτό? Πανηγυρίζω για αυτά που λες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από με δύο πραγματάκια έτσι. Να πάρω τη γραμμή. Είχαμε γραμμή, νόμιζα δεν είχαμε. Ναι. Πάμε στο φίλο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα Τάσο, εγώ μιλάω. Καλησπέρα, ναι. Ναι. Τασούλη, εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαστε, η οικογένεια μου είναι η ιστορική οικογένεια που πήραμε τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και δημιουργήσαμε τον ΠΑΟΚ, ακούς. Μάλιστα. Θέλω να σε μιλήσω εκτός αέρα, να σε πω πολλά πράγματα. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις, ο ΠΑΟΚ είναι 95 χρονών, αλλά εμείς είμαστε 130 και ο μπαμπάς μου, εγώ είμαι μεγάλος εγώ σε ηλικία τώρα. Ναι, εννοείται, και θέλω να σε πω εννοείται ότι δεν είναι ζωή ο πατέρας σας, έτσι. Ποια ζωή, το 79 πέθανε 90 χρονών. Ναι. Πεθαίνοντας με ρωτούσε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Άσε, άμα αρχίσουμε, θέλω με σένα να μιλήσω, ναι, να μάθεις να ακούσεις πράγματα για τον ΠΑΟΚ από τις ρίζες, από το Πέραν. Μάλιστα. Όλο το σόι μας ήταν στο κέντρο του Πέραν, καταλαβαίνεις. Αμικρασιάτε. Το όνομά σας, κύριε, είπαμε Βασίλης. Άσε μου, εγώ είμαι προχθές που έβρισα τον αυτόνα, τον Νικόλα. Μάλιστα, ναι. Που με λες πάρ' το πίσω. Ναι, ναι, εντάξει, δεν μου αρέσει όταν δεν είναι ο άλλος μπροστά να γίνονται αυτά. Οκ. Okay. Okay. Ναι, καλά, εντάξει, μου έφυγε μια λέξη. Τον εντάξει. Είπα γιατί... Λοιπόν, Τάσο, κάποια στιγμή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να σου πω ιστορίες ατελείωτες θέλω για τον ΠΑΟΚ μας. Μάλιστα. 90 χρονών ο πατέρας μου. Ναι, θύμισε μου το όνομά σου, θύμισε μου το όνομά σου λίγο. Χρήστο με λένε. Χρήστο, ωραία. Άκου να δεις. Να πω μια που είμαι στον αέρα, θα σου πω. Λεπτομέρειες, κύριε Χρήστο, για την ιστορία μας, βέβαια. Πολύ θα το χαρώ. Πολύ το θέλω. Τάσο μου, συγγνώμη. Παρακαλώ. Προηγουμένως μιλήσατε για το Ζαγοράκι. Ναι. Έπαιζα, είμαι μουσικός 10 χρόνια και δούλευα στα κάστρα πάνω σε ένα μαγαζί. Μάλιστα. Και ένα βράδυ έρχεται ο Παύλος, ο Δερμιτζάκης, ναι, και φέρνει το Ζαγοράκι, ακούς. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη μέρα που τον έφερε για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ ήταν τακτικός πελάτης ο Παύλος. Και με λέει κατέβα από το πάλκο, κατεβαίνω και συστηνόμαστε με το Ζαγοράκι. Μάλιστα. Ένα τροπαλό παιδί ήταν αυτό με χαμηλά το κεφάλι και τέτοια. Και μου λέει στο αυτί ο Παύλος, θα αφήσει εποχή, μου λέει, στο ΠΑΟΚ. Να μην πολυλογώ, Τάσο μου, χαιρετώ. Άμα θέλεις πάρε το τηλέφωνο μου από τη γραμματεία να μιλήσουμε εκτός αέρα, να σε πω ατελείωτα πράγματα. Γιατί αν θέλω να μιλήσω εγώ πρέπει δύο εβδομάδες τουλάχιστον να μιλάω. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Αν θέλετε μπορείτε να παίρνετε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή, γιατί είναι 9 με 11 η εκπομπή, και να λέτε από μια ιστορία έτσι για 2-3 λεπτάκια. Πολύ θα χαρούμε και θα το εκτιμήσουμε να το κάνετε. Γιατί όχι. Λοιπόν, ευκαιρία είναι τώρα, δεν βλέπω γραμμούλες. Ωραία. Έτσι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσω εγώ. Δύο πραγματάκια. Βεβαίως, γιατί. Βεβαίως. Το τι είδαμε και είναι από τις ελάχιστες φορές δεν έγραψα κιόλας. Γιατί συνήθως όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, όχι συνήθως. 9 στις 10 φορές πάντα γράφω έτσι ένα σχόλιο. Και εγώ δεν έγραψα. Πραγματικά γιατί θεωρώ. Τα λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν ένα ματς, όσο και να ακούσει έτσι λίγο άσχημο. Δεν το σχόλιο μου είναι, τέλος πάντων, η άποψή μου. Ένα μάτσε όσον αφορά το βαθμολογικό αδιάφορο για τον Άρη. Βέβαια δεν το είδε έτσι ο προπονητής. Τουλάχιστον πάντα με τη δική μου λογική, έτσι. Παράταξε ό,τι καλύτερο μπορούσε να παρατάξει, έτσι. Σε μια ομάδα που είναι καταπονημένη, με συνεχόμενα παιχνίδια και χωρίς βαθύ ρόστερ. Το παιχνίδι, εντάξει, ο Άρης ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα μέχρι το 30. Να μην πω τώρα πράγματα τα οποία πολλοί είδαμε. Θέλω να πιστεύω, βέβαια, για μένα ρίσκαρε και δεν ρίσκαρε μόνο την η κούραση, που στο κάτω-κάτω μπορεί να σου πει και ο άλλος, φίλε, ότι έχουν δυνάμεις να παίξουν όχι και την Πέμπτη, που είναι το ματς, πιστεύω, της χρονιάς για τον Άρη, το ματς της Πέμπτης. Μπορεί να σου πει ότι μπορεί να παίξουν την Πέμπτη, την Κυριακή 90 λεπτά και ξανά την Τρίτη. Εντάξει, το δέχομαι. Βέβαια, δεν ρίσκαρε μόνο την κούραση. Η κούραση μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Έτσι να έχουν κάνει πολύ καλή προετοιμασία και να αποδίδουν το ίδιο. Ρίσκαρε με τραυματισμό και ρίσκαρε με κόκκινη κάρτα. Που η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι δεν θα παίζει το επόμενο παιχνίδι, έτσι. Αυτό ήταν ρίσκο πέρα από λογική για μένα. Πέρα από κάθε λογική. Και στο κάτω-κάτω, αν σε αυτό το παιχνίδι, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν παίξει ο Μαρτίνεθ, δεν παίξει ο Σούργκρεν, δεν παίξει ο Μπα, δεν παίξει ο Τόσο. Σε ποιο μα θα παίξει, ρε παιδιά?
Δηλαδή για το Θεό. Έκανε δύο αλλαγές στο 90 και. Τέλος πάντων, ελπίζω το να τον δικαιώσει την Πέμπτη το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ατρόμητο. Βέβαια δεν κερδίζω το καλύτερο. Η μέρα παίζει ρόλο, έτσι. Ο Ρισβάνης και ο. Πώς τον είναι τον άλλο επιθετικό. Ο Μανούσος. Ο Μανούσος λείπουν λόγω τραυματισμού. Ο Ρισβάνης σίγουρα, το Μανούσο δεν ξέρω. Όχι, yeah. Ο Ρισβάνης στην αρχή όταν είχε. Επειδή το βλέπα, ποιο μάτς ήταν. Χτύπησε άσχημα κιόλας. Το παιδί λέγαμε για μήνες μήπως μείνει, αλλά δεν ξέρω τώρα το ιατρικό τέτοιο. Τα τέτοια, αυτό που άκουσα είναι ότι ο Ιντέγε μπορεί και να προλάβει το μάτς, λέει. Mm. Δεν ξέρω. Τι είτε στη διάθεση, λέει, για το μάτς Τετάρτης. Τέλος πάντων, για μένα ήταν ρίσκο. Βέβαια το αποτέλεσμα δικαιώνει ήμι. Βέβαια, αν γίνει στραβή. Αν γίνει στραβή, δεν θέλω να ακούσω για κούραση. Ο Γκάμα έπαιξε. Όλοι έπαιξαν. Ο Κουέστα έπαιξε. Όλοι παίξαν. Όλοι παίξαν, σου λέω. Πώς δεν κάνατε rotation, γιατί με τον Ολυμπιακό rotation είπατε. Θα κάνετε, βάλατε τους τιμωρημένους να εκτίσουν την κούραση. Ένας έκανε. Ένας. Οι άλλοι δύο ήταν τραυματίες. Πώς ήταν τραυματίες. Δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτσο. Ο Κουέστα ήταν τραυματίες. Ο Κουέστα δεν ήταν τραυματίες. Μένεσαι. Την Κυριακή και την Τετάρτη. Μένεσαι. Την Πέμπτη έπαιξε. Ο Γκάμα δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτσο με την Ξάνθη που πεζόταν η πρόκριση. Και σου μιλάει στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε στην προηγούμενη και δεν έπαιξε στο επόμενο. Για άλλο λέω τα εγώ. Τι δηλαδή, την Κυριακή ήταν άρρωστη, τραυματίες και την Τετάρτη. Άρα ο Άρης. Εντάξει, πάμε τη δική σου λογική. Άρα ο Άρης που έβαλε έναν στην ουσία μόνο το Σάσα τιμωρημένο να εκτίσουμε Ολυμπιακό είναι ύποπτο. Και ο Όφη που ήρθε με τα τρίτα και έκανε δύο πέναλτι αχρίαστο, ιδιαίτερα το πρώτο, είναι Κυριακή απόγευμα. Απλά. Ήταν Κυριακή απόγευμα. Εντάξει, το κατάλαβε. Σου επιτρέπω, απάντησε. Λοιπόν, ο Όφη ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ναι. Ότι δεν έχει τύχη. Ενώ ο Άρης στην τέτοια έχει πολύ τύχη. Να ολοκληρώσω. Ναι, εντάξει. Ένα δεν θα κάνω. Πικ-πονγκ. Νομίζω ναι. Ότι ο Άρης ναι. Ιδίως μετά τον Ντόρτι που έριξε στον Πάο και πόνεσε ναι. Και είδαμε μια πολύ καλή ομάδα mm-hmm. μέσα στο Χαριλάου. Ναι. Είχε πολύ περισσότερη τύχη μέσα στο Ολυμπιακό. Δεν έπαιζε να όμως. Πάρει αποτέλεσμα. Εκτός έπαιζε. Δεν έχει σημασία. Αν έπαιζε στο Χαλάο και το έκανα. Και στην Τούμπα έπαιζε εκτός και έβγαζε σπίθες. Λοιπόν. Είχε πολύ μεγαλύτερη τύχη. Ωραία. Να πάρει αποτέλεσμα μέσα στο Ολυμπιακό αν έπαιζε όπως έπαιζε με τον Μπάοκ. Από ότι ο Όφη μέσα στην Τούμπα. Ο Άρης τα 30 και τελευταία. Επειδή ο Όφη. Δεν τελειώσω, άρεσε, νόμιζα τελείωσε. Παρακαλώ, ναι. Επειδή ο Όφη κυνηγάει την εξάδα. Ναι. Γνωρίζει ότι αυτό το παιχνίδι είναι χαμένο εκ των προτέρων. Έτσι. Και σου λέει θα χτυπήσω τα άλλα μάτς. Ωραία. Εγώ να πω ότι ο Άρης τα τελευταία 30 χρόνια, εκτός αν είμαστε 30 χρόνια παράδειγμα του Ολυμπιακού, έχει 27 ήττες στο Καραϊσκάκι, μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Α, τότε είμαστε 30 χρόνια παράδειγμα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ωραία. Ό,τι έχει 27? 27 ήττες. Έχει δύο ισοπαλίες και μία νίκη πρέπει να έχει. Άντε να έχει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες. Λοιπόν. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Ναι, το λένε τα νούμερα. Ναι, το λένε τα νούμερα. Εντάξει. Και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό για 30 χρόνια. Εντάξει, αφόσον χάνουμε τέτοια, άρα πρέπει να. Τέλος πάντων, λέω. Ναι, κάποιες χρονίες, γιατί είχατε και τον κύριο Κόντι, τον Παναθηναϊκό. Σωστά, δεν γίνεται να είμαι. Μπορεί να είμαστε γεμάτοι δύο. Κόντι. Σωστά. Ήσασταν κατά του Ολυμπιακού. Σωστά. Δεν είχαμε το γλου, έχεις δίκιο. Το γλου δεν τον είχαμε. Σε ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν, να πω ότι. Εμπορική συναλλαγή. Εκείνο είναι εμπορική συναλλαγή Κυριακή απόγευμα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, λέω ότι το ματς και όλα φυσικά στη ζωή από το αποτέλεσμα μετριώνεται. Δεν θέλω όμως, αν γίνει στραβή, να ακούσω. Μην ακούσω. Πέμπτη, τελειώνει το ματς, έχουμε αποκλειστεί και ακούσω κούραση. Θα εκραγώ στο στούντιο. Μην ακούσω. Ναι, εντάξει, κάνε εσύ. Κάνε το Σταύρο. Μια φωτογραφία. Πού ρε, που δεν σε βγάλω φωτογραφία. Λοιπόν. Μιλές ρε. Ναι, ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν, λέω ότι το σημαντικό το μάτς της χρονιάς για τον Άρη είναι το μάτς της Πέμπτης. Θέλω από όλους τους παίκτες, βέβαια, νωρίς, να μου πεις Δευτέρα βράδυ, τι λες, ρε φίλε. Κάτσε τρεις μέρες ακόμη. Θα κυλήσει πολύ έτσι. Δεν θα έχει πρόβλημα με αυτό τον Ατρόμητο. Καλά, εσύ μην το λες. Ξέρω γιατί το λες. Όχι, εγώ σοβαρό λόγο. Πέρα από την πλάκα. Τι θα πει. Ρε φίλε, παίζει με μια ομάδα που έχει ένα μήνα να βάλει γκολ. Τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Για να βάλει γκολ, για να πάρει την πρόκληση. Δεν τρώει όμω. Τρώει και στην έδρα του, τρώει και δύσκολα. Πώς ο Ολυμπιακός το έβαλε στα χασομέρια και άξιζε το 80. Εντάξει. Πώς. Τρώει. Στον γκολ θα κρυθεί. Πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι. Αν γκολ άμα βάλει, πέρα. Ναι, έτσι κι εγώ αυτό πιστεύω. Ντάξει. Δηλαδή, όταν βάλει ένα γκολ ο Άρης, θεωρώ δύσκολα μα βάλει δύο γκολ αυτό ο Ατρόμητος. Τι να πω. Ντάξει. Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός και ο Άρης είχαν την πιο εύκολη κλήρωση. Ολυμπιακός είχε. Με τη Λαμία και εσύ με τον Ατρόμητο. Την πιο δύσκολη την είχε ο Άρης. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω αύριο παίζει, έτσι. Δεν το ξέρω. Νομίζω αύριο παίζει. Δεν νομίζω να παίζει αύριο, να παίζει Κυριακή να παίξει Τρίτη. Γίνεται αυτό. Νομίζω δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Έχω την εντύπωση θα παίζει Τετάρτη το μήνυμο. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, ναι. Πολύ απλά μπορώ να σου. Να μπορεί σου... δηλαδή μετά δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή έπαιξε βράδυ, να παίξει. Να μην παίξει Δευτέρα και να παίξει Τρίτη. Πόσο έχουμε σήμερα? 10. 12 λέει.
Άμα λέει 12 είναι έκπληξη. 11-12. Τετάρτη. Τετάρτη. Τετάρτη, κάτσε να σου πω και ώρα. Τετάρτη, ρε φίλε. 6 ώρα, ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 την ίδια μέρα, έτσι. Μπράβο. Ο Άρης παίζει στις 7, άλλαξε μία ώρα νωρίτερα, στις 7 από τις 8. Και για να το, ναι. Ναι, για να το κάνω. Το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, όσον αφορά την εξάδα, πρέπει να τελείωσε για την εξάδα. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται, γιατί παίζουν και μεταξύ του. Μπράβο. Μπορεί, sorry. Μπορεί και τρεις ήττες να κάνει. Όσο και αν φαίνεται, και να είναι στη χειρότερη έκπτωση και με τρεις ήττες. Δηλαδή, γι' αυτό έλεγα, πρέπει ξεκούρασε. Βαθμολογικά να κάνει χειρότερη αυτοκτονία από τον πολιτικό αυτό, όχι τον κύριο Ταχιάου, ο ναι. οποίος επέλεξε ναι, ναι. μία οδό, ρε παιδί μου, και έχασε τη δημαρχία. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνει τα δύνατα δυνατά για να χάσει την εξάδα. Πιο αυτό και ρασί ήταν ο κύριος Ορφανός που κατέβηκε με τη στάμπα του ΠΑΟΚ και βγήκε στην τρίτη θέση. Μην πας να διαστερώνεις τα γεγονότα. Ποιος ήταν φαβορί, ρε. Τι ποιος ήταν φαβορί. Ρε Παξιμάδη, κανένας. Ποιος ήταν φαβορί για να μην. Κανένας ήταν. Άντε λοιπόν, να χάθεις να χάνεσαι. Ας άσε τώρα θα μ' αφήσεις να πω ρε για τον ταχιά μας πήγες ρε. Δηλαδή να χάνεσαι. Τελευταία φορά που είχαμε παοξύ δήμαρχο να πούμε ήμουνα τρία. Στην περπατούρα ήμουνα. Πλάκα μας κάνεις ρε. Και τώρα είμαστε με τώρα πόλη στον τάφο. Στά να χάθεις. Δεν μου λες τώρα τι ομάδα είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τώρα. Είναι αυτός, πολύ ωραία ερώτηση. 23 είναι ο τελικός. Είναι αυτός που στις Σάββατο 25 Μαΐου, κύριε Ζέρβα. Οχ, τα γράφει αυτός. Τι κάνει. Τίποτα. Σπάω το σπυράκι. 25 Μαΐου, Δευτέρα, πρωί-πρωί, θα είμαστε έξω από το Δημαρχείο για να κάνεις την έπαρση της σημαίας του Άρη στον ιστό. Στον ιστό. Δύο έχει ένα ιστό. Καταρχήν. Ναι. Για πες. Με αυτό το πω και το αγωνιστικό ρε. Θα είστε. Ναι. Όχι πρωί-πρωί. Πιστεύω ότι θα είστε 24 βράδυ για να κατεβάσετε τις σημαίες του ΠΑΟΚ πάλι. Γιατί? Οι οποίες θα κυματίζονται. Για το πρωτάθλημα, λες. Πρώτα για το πρωτάθλημα και θα ανεβάσω και άλλες για το κύπελο. Ναι. Εντάξει. Εμείς θα το ανεβάσουμε για το κύπελο. Εμείς θα το ανεβάσουμε. Καλά. Γιατί θα το χάσουμε εμείς που το έχουμε τρεις ενδεχόμενες. Γιατί θα γίνει, δηλαδή. Θα το πάρει σε ρίκορδο. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός το πάρει. Τέλος πάντων. Στη χειρότερη η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Σε παρακαλώ. Κάτσε να κάνω κι εγώ αυτό που έκανε προηγουμένως. Φαβορί δίνω την ομάδα. Κάνε ρε μπουζούκι ένα χάτρικ. Φαβορί δίνω την ομάδα που το έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία συνεχόμενα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι, οι bookmakers έχουν άλλη άποψη. Κάτσε το πέρα. Μετά δίνω τον Ολυμπιακό. Ναι, δεύτερη επιλογή. Τρίτη την ΑΕΚ. Περίμενα. Ελληνική εταιρεία. Ναι. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Ελληνική εταιρεία που συνεργάζεται. Νομίζω υπάρχει διαφήμιση στο σταθμό. Οπότε μπορούμε να την πούμε. Κύπελο λέει μακροχρόνια. Ολυμπιακός 2,25. Βέβαια όχι μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι αυτή. ΠΑΟΚ 2,50. ΑΕΚ 5. Άρης 12. Παναθηναϊκός 25. Θα βάλω μια ψηλή στον Παναθηναϊκό. Όχι να το πάρει, να τον περάσει. 25 θα μου δώσει cash out. Ατρόμητος 35. Πανετολικός 750. Και Λαμία 1000. Λαμία 1000, όχι 1000 του προσώπου. Και γιατί δεν βάζει τη Λαμία μια ψηλή που αξίζει. Επειδή παίζει με τη δεύτερη αγαπημένη σου ομάδα. Γιατί δεν θα περάσει. Αν περάσει δεύτερη χρονιά τον Ολυμπιακό, πώς τι θα να περάσει. Δεν θα περάσει. Πώς θα περάσει. Εύκολο είναι. Όχι, αν είναι στο κάτι γήπεδο. Που αξίζει στοιχηματικά με τα 25 λεπτά που παίζει. Όχι, όχι. Είναι η Λαμία. Αυτά που σε διάβασε ήταν για κατάκτηση κυπέλλου, για να περάσει. Στο cash out. Τι να πάρει, ρε φίλε, να πάρει το κύπελο η Λαμία. Τον Παναθηναϊκό μπορεί να σε κάνει ένα τρίμπαλο μπουζούκι, να βγάλει και τον μπαγκλαμά και να γίνει ένα μπουζούκι. Τι τρίμπαλο να κάνει αυτό. 2-0 σε κέρδισαν. 2-0 δεν σε κέρδισαν προχθέ. Ούτε τρεις κορίνες στα μπόουλινγκ δεν μπορεί να ρίξει από τις 9. 2-0 δεν σε κέρδισαν προχθέ. Οι κορίνες. 3. 10. 10 είναι οι κορίνες. 10. 4, 3, 2, 1. Ούτε τρεις κορίνες από τις 10 δεν μπορεί να ρίξει. Είμαι στο μπόουλινγκ, είμαι καλός παρότι δεν σου το λέω. Μα θες πάμε μια μέρα. Σοβαρά μιλάς. Είμαι. Λοιπόν, σε προειδοποιώ, με το μπόουλινγκ έχω παντρέψει δύο αδερφές. Με στοιχήματα και τέτοια. Α, τόσο καλός είσαι. Χωρίς γυαλιά μπορώ να σε παίξω. Σοβαρά τόσο. Είσαι με τον πόλη. Εγώ παίζω 2-3 φορές το χρόνο. Από μικρό παιδί. Ναι. Ναι, είναι εύκολο άθλημα, τέλος πάντων. Παίζαμε μάρμαρα, βάζαμε και είχαμε πεπόνια. Τότε στην Ελλάδα. Βλάχο, νόμιζα και εγώ ότι ήξερε μπόλινγκ, ρε βλάχο. Πού να είσαι. Σε όλα, στα παλιά τα σπίτια. Σαν τον Αλ Μπάντι, όταν πήγαινε στο μπόλινγκ. Στο αυτό. Στο. Πώς το λένε, ρε. Στο εμπορικό, ρε. Ανατολικά που είναι, τα στάντιουμ που ήταν. Με λέει. Συνέχεια πηγαίναμε. Με λέει ο Λίας, πάμε και με ένα άλλο φίλο τον Κώστα, με λέει πάμε λίγα μπόλ. Και πού με πήγανε, φίλε. Πού? Κολλητά με το Μετρόπολης, δίπλα στο Μετρόπολης. Το καλά εδώ με φέρατε εσείς. Επειδή δεν το κάνετε. Εδώ με φέρατε, λέω. Τι πάθαμε. Τέλος πάντων, για να το πάμε λίγο, να το μαζέψουμε λίγο πίσω και να πω ότι το μάτι της χρονιάς για τον Άρη φυσικά την Πέμπτη, δεν λέμε και κάτι τέτοιο. Θέλω. Πραγματικά η ομάδα θέλω να δείξει αυτή τη φορά. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι στο Χαριλάου με τον Ατρόμητο
ήταν καλύτερη όντως, αλλά κάπου μπλοκαρίστηκε και κάπου περιμέναμε λίγο κάτι παραπάνω. Εσύ λες, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι από ποια άποψη. Εντάξει, δεν είναι και άσχημη ομάδα ο Ατρόμητος, καλή ομάδα στο γήπεδο της θα παίζει, αλλά πιο πολύ αυτή την κατάρα, το απόστημα αυτό φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια, και την καρδιά που έχει αυτή η ομάδα στο κύπελο. Θέλω να ξέρω. Δεν έχει άδικο. Δεν, δηλαδή το φοβάμαι, χωρίς πλάκα. Εγώ, αν μου έλεγε να κάνω μία πρόληψη για τους τέσσερις, θα σου πω και τα ζευγάρια. Για πες. Πάω Ατρόμητος. Καλά, τώρα που μας θέλει να περάσει ο Άρης. Πάω Ατρόμητος, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Καλά, ρε, τώρα δεν μας θέλει να περάσει ο Άρης. Τώρα πάω Ατρόμητος, μας λες. Μου ήρθε η επιφύτηση τώρα. Ωραία, εγώ λέω. Πάω Ατρόμητος, λέω ζευγάρι. Στο ημιτελικό και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ωραία, θα σου πω εγώ τα ζευγάρια τώρα, ναι, τη δική μου βερσιόν. Ναι, ναι. Να το ακούσει έτσι. Βερσιόν. Βερσιόν, βλάχο. Έμαθε ζευλάχο. Yes και no, έλεγε. Do you like γκρίζα με καμάκι. Καμάκι στη Σκόπελο, δεκαετία του 80 έκαμε. Λοιπόν, λέω. Περίμενε στην πιάτσα ταξί ο άνθρωπο για να περάσει το κτέλ να το πάρει πάνω στο κτέλ. Λοιπόν, λέω ότι τα ζευγάρια θα είναι των ημιτελικών. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Αυτά θέλω. Εντάξει. Βάζουμε ένα στοίχημα. Πάλι στοίχημα. Εσύ με κέρδισε στοίχημα ή με. Δεν θυμάμαι. Θέλω να πάρω το άμα του φίλου μου, φίλε. Βγάλε το χανιώτη να βάλω. Σ' ακούει. Βγάλε το χανιώτη. Σ' ακούει, προκαλεί. Γιατί προκαλώ, εγώ δεν προκαλώ. Λοιπόν, εγώ λέω ζευγάρι πάω Ατρόμητος. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εσύ λες ζευγάρι Παναθηναϊκός, είπε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Ούτε τελικό πα έτσι. Τι κάνω. Πάλι δεν πα τελικό έτσι. Θα πάω τελικό έτσι. Ναι. Γιατί ρε φίλε, με ποιο, με την ΑΕΚ θα παίξω. Η ΑΕΚ, φίλε, είναι ανεβασμένη. Τι είναι η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ έχει σοβαρευτεί τον προπονητή αυτόν τον κύριο. Επειδή το είδα χθες το ματς με τον Παναθηναϊκό, μια μισή ευκαιρία έκανε σε όλο το ματς η ΑΕΚ. Μια μισή ευκαιρία έκανε. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, δεν δέχτηκε κιόλας έτσι. Βέβαια, επειδή από εκεί ξεκίνησα, sorry, τη σκέψη μου που έλεγα για rotation και θα περίμενα κάποιου και είπα παίκτε. Στην Τρίπολη πόσες ευκαιρίες έκανε? Μα διάφορο μάτι ήταν για τον Άρη, φίλε. Αυτό σου είπα. Περίμενα εγώ να κάνει rotation. Για την ΑΕΚ τι ήταν, ας πούμε. Τόσο κρίσιμο. Η ΑΕΚ έχει περάσει το κύπελο. Ρε. Ένα έφερε στο τέτοιο. Τόσο πίεση δεν είναι. Αν είχε χάσει δύο. Το πρωτάθλημα ναι. Λέω ότι ο Άρης παίζει κύπελο, θα περίμενα και μάλιστα δεν έφερε καλό αποτέλεσμα τόσο καλό στο πρώτο μάτι και περίμενα. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί περίμενα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδε εσύ. Ο Παναθηναϊκός έκανε σχετικό rotation. Έκανε. Το είδα. Στις όποιες ελπίδες έχει. 20% έχει. 30. Εσύ δεν έβαλε το Μακέντα. Ποιο Μακέντα. Ούτε η Σούα έβαλε, ούτε τον άλλον το. Κουρμπέλι. Ούτε τον Κουρμπέλι έβαλε, του άλλου δεν του ξέρω κιόλα. 4-5 βασικού δεν έβαλε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός που έχασε 2-0. Έκανε γιατί πιστεύει στην ομάδα και πιστεύει ότι μπορεί να περάσει. Ο Ατρόμητος έκανε και αυτός. Σχετικό. Δηλαδή ο. Πώς το λένε, ο Βέλιος έπαιξε. Ο Βέλιος έπαιξε. Ο δικός μας που ήταν ο Ούμπιντες, που ο άνθρωπος παίζει 10 λεπτά τέταρτα. 42 χρόνια. Ναι, έπαιξε 90 λεπτά χθες. Ναι. Ο άλλος, οι τρεις αλλαγές που έβαλε στο Χαριλάου ήταν βασικοί. Κυβρακίδης έπαιζε. Έπαιζε. Δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ανδρούτσος. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Τι καλό παιχτάκι είναι αυτό. Ο Ανδρούτσος είναι αυτό του Ολυμπιακού, είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό είναι. Μπορεί, αυτός, ναι, δεν υπάρχει άλλο. Ναι, τον άλλον Ανδρούτσο είναι τον Οδυσσέα. Ναι. Λοιπόν, άρα θα περίμενα μία σχετική. Όχι, δεν είναι του Ολυμπιακού αυτό. Άλλο είναι. Νομίζω έπαιζε στου μικρού του Παναθηναϊκού και στην εθνική των νέων. Ο Ανδρούτσος αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξανθούλης ξέρω. Λίγο με ξυρισμένο μαλλί. Στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε το Μακέντα, βέβαια. Ναι. 40, τέλος πάντων. Έκανε ένα σχετικό rotation. Ο Ατρόμητος το ίδιο. Ένα σχετικό. Περίμενα δύο-τρεις παίκτες τουλάχιστον που είναι καταβεβλημένοι, όπως ο Σάσα, όπως και κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν του έβγαλε. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έχει μήνυμα, λέει παίρνει και δεν έχει γραμμή. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, εδώ ανοιχτά τα έχω τα πάντα. Δηλαδή γραμμές είναι ανοιχτές. Κανονικά. 23, 10, 287 και 38. Καλά, προηγουμένως ήταν τέρμα. Και όντως δεν είναι φυσικό να μην έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ήταν πανικός. Τέλος πάντων, έτσι και λέω 10 λεπτάκια έχουμε. Ούτε 10. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω καν αυτά με τα εισιτήρια μου αυτά, γιατί και δύο-τρεις φίλοι που θέλουν να πάνε με ρώτησαν αύριο από ό,τι λέει τα μέτρα τάξης και αν θα αφήσουν κόσμο ή όχι. Πρέπει να έχει κόσμο, ας πούμε, στο παιχνίδι. Και να προσέξεις, ο διαιτής βγήκε βέβαια. Αυτός ο Βρέσκας, δεν θυμάμαι. Αυτός πρέπει να έχει ξαναπαίξει ένα παιχνίδι. Βέβαια με την αντιμετώπιση που έχει ο Άρης, και μην μου πεις όχι τώρα, εφόσον είδες και τις φάσεις, έτσι. Και στην Τρίπολη. Δεν είδα αυτές τις φάσεις. Ναι. Δεν ρε φίλε, το Ρίκ. Δεν είδα, ειλικρινά. Φεύγει σε μία φάση από αυτές, ξέρεις, την παίρνει την μπάλα, ναι, και ναι. Φεύγει
ο Φετφαντζής, ναι. θα ακουστεί νομίζω ότι κάνω πλάκα, μα θες τη δείχνω, και ναι. τον έδωσε μπουνιά, δεν τον προλάβαινε ο Ιγκλέσιας. Α, ναι, βρωμιάριζε. Από... όχι, πρόσεξε, όχι κλάδεμα, μπουνιά τον έδωσε. Και τον έδωσε κίτρινα, μάλλον, για το Θεό. Α, μάλιστα. Κίτρινη τον έδωσε. Μάλιστα. Τι να πω, εντάξει. Τώρα μην πω για πέναλτε και αυτά, τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι, δεν ήταν τόσο το παιχνίδι ζωής και θανάτου. Πάντως σας πάνε και τα αποτελέσματα των αλλωνών. Ναι, δηλαδή, παίζουν και μεταξύ τους. Ρε φίλε, τι είναι πέρα να κέρδιζε ο Όφη, τον Μπάουκ εδώ μέσα, τι να έχει. Πάρε να δεις όποτε έκανες νίκη, εσύ, και ήταν κρίσιμα τα μάτσα. Δηλαδή από κάτω έπαιζε Ατρόμητος, Όφη, Λάρισα, Ξάνθη, Λαμία που ήταν με τον κόλπο κτλ. Φέραν χ. Γι' αυτό σου λέγαμε βάση το πρόγραμμα. Α, δεν υπάρχει, πρέπει να αυτοκτονήσει ο Άρης. Το λέω εδώ και τρεις εβδομάδες. Αυτό σου είπα και εγώ. Εδώ και τρεις εβδομάδες. Βέβαια. Στο λέω. Στην αρχή τη πρώτη αγωνιστική έλεγε ότι ο Άρης είναι δύσκολο να πάει. Ο Άρης, είπα, ο Άρης είναι δύσκολο, άκουσε με. Ναι. Γιατί έβλεπα, πρόσεξε, έβλεπα και την, το σμπρόξιμο που είχε και ο Όφη και η Λάρισα, έτσι. Δεδομένο τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές. Και δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό στην εξάδα. Και έλεγα ότι αν ο Άρης ακόμη και να μπει. Εφόσον δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να περάσει έναν αντίπαλο. Εντάξει. Κατάλαβες. Για να βγει η Ευρώπη. Η έκτη θέση δεν οδηγεί η Ευρώπη. Δώσε μου. Η έκτη θέση δεν οδηγεί η Ευρώπη. Οδηγεί η Ευρώπη αν είναι ο Παναθηναϊκός μέσα. Κατάλαβα. Γιατί είναι τιμωρημένος. Αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός όπως φαινόταν τουλάχιστον τις 7-8 πρώτες αγωνιστικές, που δεν μπορούσε. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ άσχημα για τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να περάσει και ένα στα play-off. Okay. Έτσι. Λοιπόν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το πιο άσχημο που έχω δει για τον ΠΑΟΚ. Πες και εσύ, ναι, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον. Νομίζω ότι τους έτρεξε τα δόντια μέσα στο ημίχρονο. Ο Φερέιρα βγήκανε στο δεύτερο ημίχρονο και με κάποιες διδοτικές κινήσεις πέρασε και ο Λιμιός και ο Μαουρίσιο. Άλλη ομάδα ήταν. Με το που πέρασε ο Λιμιός, αυτό που το χλεβάζει στο ένας, με έναν τέλος πάντων, έκανε πολύ ωραία τρίπλα. Πήγε μέσα στην περιοχή και τον ανέτρεψε ο παίχτης του Όφη και από εκεί άνοιξε. Ο ασκός του αιώλου που λένε. Και ξεκίνησε ο χορός τον γκολ. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, πάρτι έκανε ο Πάκος στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Άκπο, ο οποίος σκόραρε, πήρε το rebound με το χαμένο πέναλτι του Μπίσεσβαρ, ο οποίος ήταν μετριότατος για άλλο ένα μάτς. Δεν ξέρω, φαίνεται πολύ απογοητευμένος, πολύ σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση. Πρέπει να βρει τα πατήματά του, γιατί έρχονται δύσκολα μάτς. Κρίσιμα μάτς, έρχονται τα playoff, έρχονται τα μάτς του κυπέλου. Πρέπει να συνέλθεις, κύριε Μπίσεσβαρ. Εντάξει, έχει ποντάρει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ σε σένα. Δεν έχω να πω κάτι νομίζω για το χθεσινό μάτς. Προχωράει ο ΠΑΟΚ, επόμενος σταθμός στο ΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ. Νομίζω ότι έχει πάρει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, το καθαρό σκορ πρόκρισης. Αν είναι σοβαρός και αν καταφέρει στο πρώτο ημίχρονο ίσως και πετύχει ένα γκολ, νομίζω ότι τελειώνει η υπόθεση πρόκριση. Όλα αυτά είναι όμως υποθετικά, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος, κακά τα ψέματα, ιστορικός σύλλογος με πάρα πολλούς τίτλους. Έχουν ως σκοπό τη διάκριση και η μόνη διάκριση που μπορεί να φέρει φέτος ο Παναθηναϊκός στην ομάδα του είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Οπότε θα τα δώσει όλα ο Αδώνης. Άλλωστε φάνηκε και με το rotation που έκανε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του ο Φερέιρα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και να μπουν παθιασμένοι, να μπουν δυνατά, να βγάζουν φωτιές στα μάτια τους για να πάρουν την πρόκριση και να περάσουν στους, στο ημιτελικό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Πάμε λίγο, έχουμε μια γραμμούλα. Ναι, sorry, ένα τραγούδι μου ήρθε. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα, φίλε. Στέφανο, με λένε και είμαι ο πάντα του Άρη. Στέφανο, από πού μας ακούς, αν επιτρέπετε έτσι η ερώτηση. Καλαμαριά. Καλαμαριά, έλα, Στέφανο, πάμε. Άκου λίγο. Τώρα θέλω να πω εκεί στο φίλο που έχει τον Παοξή. Ο Τάσος, ναι. Εγώ το βάζω να στοίχημα μου, Άρη. Για ποιο πράγμα? Ότι θα περάσει ο Άρης στον Ατρόμητο. Και αυτός το λέει, ρε, πλάκα έκανε, και αυτός αυτό λέει. Όχι, εγώ λέω τα ζευγάρια του ημιτελικού θα είναι ΠΑΟΚ Ατρόμητος στην κλήρωση που θα γίνουν. Οι τέσσερις δηλαδή που θα περάσουν θα είναι ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και θα πέσει ΠΑΟΚ Ατρόμητος στα ημιτελικά και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πολύ εντάξει, αδερφέ, ναι. Πάσε ένα στοιχηματάκι. Ό,τι γουστάρεις. Ε? Ό,τι γουστάρεις. Τραπέζι να φάμε κι εμείς, τραπέζι. Πάει τραπέζι. Ναι, εσύ ποιες ομάδες λες τέσσερις? Εγώ λέω ότι ο Άρης θα περάσει στον Ατρόμητο. Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Καλά σου. Εσύ λες θα περάσει Ατρόμητο. Εγώ δεν είπα αυτό, φίλε. Εγώ είπα ποιες ομάδες θα είναι στα ημιτελικά. Ποια ημιτελικά, φίλε? Λες την ομάδα σου με τον Ατρόμητο. Εσύ. Και εγώ σου λέω, εσύ θα περάσει. Εσύ είναι δύσκολο να καταλάβεις τι λέω. Γιατί λες την ομάδα σου με τον Ατρόμητο. Εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζουν τα άλλα ζευγάρια. Μάλιστα. Λες η ομάδα σου με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Και εγώ σου λέω, η ομάδα σου μπορεί να είναι.
Απλά ο Άρης θα περάσει ο Ατρόμητος. Διαφωνείς εσύ? Εγώ είπα το Ζάχο ποιοι θα είναι οι τέσσερις φιναλίστ. Τι δεν καταλαβαίνεις? Φίλε, μέσω τριγκάνων μας πας. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα τώρα. Δεν μας νοιάζει για άμα περάσει ο Ολυμπιακός και ο ΙΑΕ και τα λοιπά. Επειδή δεν καταλαβαίνεις και πας μέσω Βιετνάμ, εσύ δεν θα συνεννοηθούμε. Άστο να πάει στην ευχή. Τι να συνεννοηθούμε, ρε φίλε, εδώ πέρα να πούμε έχεις κάνει το πρωτάθλημα χάλια. Εγώ έχω κάνει. Πώς θα συνεννοηθούμε να πούμε? Εγώ, κάνει εγώ το έχω κάνει. Ε? Εγώ το έχω κάνει. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν το διεκδικείς, φίλε. Όχι, δεν είναι το θέμα να το διεκδικώ ή όχι. Το θέμα είναι δεν μπορείς να το διεκδικήσεις. Το θέμα είναι ότι κοιτάς να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Κοίτα να βρεις και εσύ έναν άνθρωπο, καλέ μου φίλε, σαν το Σαββίδι, να επενδύσει, να κάνεις ομαδάρα, να έχεις αντίπαλα τον Ολυμπιακό, να πάρεις και κανένα κύπελο σιγά σιγά, να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, γιατί όχι. Και εδώ είμαστε, ρε φίλε, να τα πούμε. Έως τότε όμως δεν μπορείς να μου μιλάς εμένα αγωνιστικά. Να μου πεις τι. Ότι είσαι. Ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να σε μιλήσω αγωνιστικά. Όχι, δεν μπορώ να σε μιλήσω αγωνιστικά, ρε φίλε. Αδερφέ, να μου πεις τι. Εγώ σ' ακούω, σ' ακούω. Εσύ μπορεί να με ακούσει 14 λεπτά. Βεβαίως. Εγώ σ' άκουσα τι είπες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που εσύ υποτιμάς και λες, ξέρω εγώ δεν μπορώ, δε. Λοιπόν, τέσσερα παλαμάκια σε είχα. Κάτω, προκαταρτικά, χωρίς προκαταρτικά και τίποτα και σε χτυπούσε να πούμε τον Πισινούλη. Ήρθες μέσα και άπαξε 4. Λοιπόν, μίλα καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Μίλα πιο όμορφα. Με κέρδισες φέτος. Μίλα πιο όμορφα να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε. Με κέρδισες, ρε φίλε, φέτος. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να σε κερδίσω για να πάρω το πρωτάθλημα. Τότε πώς εγώ έχω μικρή ομάδα και εσύ μεγάλη. Θα σου πω. Κοίτα το βαθμολογικό πίνακα που σε έχω 22 βαθμούς στο κεφάλι. Κοίτα το τι κάνω εγώ τα τελευταία 4 χρόνια που πέρα 3 συνεχόμενα κύπελα. Ένα ντάμπλ, ένα πρωτάθλημα. Κοίτα ότι έχω 10 τίτλους. Κοίτα ότι έχεις πέσει 4 φορές. Ότι είσαι 50 χρόνια άτιτλος. Τι άλλο θες να σου πω, ρε φίλε. Εσύ ζεις και να πεις για ένα μάτς. Με κέρδισες μαγκιά σου. Με πόνεσες, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι εγώ διεκδικώ πρωτάθλημα, διεκδικώ κύπελο και εσύ προσπαθείς να βάλεις ένα γκολ σε τελικό μετά από 50 χρόνια. Αυτή είναι η ουσία. Πού διαφωνείς και τι δεν ισχύει από αυτά που λέω. Ας εγώ που διαφωνώ, ρε φίλε. Για πες, ρε φίλε. Θα ήταν πολύ εντάξει να έλεγες τώρα, να έβγαινες και να έλεγες, παιδιά, ξέρετε κάτι, ρε εσύ. Εγώ τώρα που είμαι ισχυρός οικονομικά είμαι ισχυρός. Και ξηγέμαι όπως ξηγιόταν όλοι αυτοί που πήραν τα πρωταθλήματα μέχρι σήμερα. Ο Μαρινάκης, ο Νταϊφάς, ο Κοσκοτάς, ο Σαλιαρέλης, ο Βαρδινογιάννης. Γαβρίζεις, φίλε, ο Μελισανίδης. Γαβροβαζελίζεις τώρα, άστο. Άστο, αυτά τα λένε εκεί τα site του Ολυμπιακού. Ρέδεσαι, τα λέει ο Καρπαπάς Καρδάσιμου, τα λέει ο Μπαρμπασάβας και τα υιοθετείτε κι εσείς. Okay. Φίλε, γιατί άσε με 30 λεπτά να πω αυτό που θέλω. Ναι. Και πες μα διαφωνείς, δηλαδή. Ναι, διαφωνώ σε όλα. Για να καταλάβω τώρα τι λέμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Μήπως εγώ είδα και άκουσα λάθος το ότι ο Μητσοτάκης, να πούμε, μέσα σε ένα απόγευμα άλλαξε ένα νόμο ολόκληρο. Έλα, φίλε, έγινε ή τώρα... δεν έγινε, ρε φίλε. Φίλε, τώρα αυτό είναι γελίο που λες. Συγγνώμη, έγινε ή δεν έγινε, ρε φίλε. Για ποιον το έκανε αυτό? Μήπως ζω σε άλλη χώρα εγώ? Όχι, Καρδάση μου, για ποιον το έκανε όλο αυτό? Εσύ για ποιον? Εγώ λέω ότι δεν το κάνει για την Ξάνθη. Εσύ για ποιον ότι το κάνει? Εγώ λέω το έκανε για τον Ολυμπιακό. Για το φίλο στον Ολυμπιακό το έκανε. Από πού και σπου φίλες μου, ρε. Τώρα εντάξει. Από πού και σπου. Εντάξει, δες τα αποτελέσματα, δες τον πρόεδρο. Πες μου, ρε φίλε, από πού και σπου φίλες. Δες τις μεταγραφές που κάνεις, δες τον πρόεδρό σου, δες τα αποτελέσματα και θα καταλάβεις από πού και σπου. Από τον κολλητό στον Ολυμπιακό. Δες τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού που στάζουν μέλη για σένα. Ο Μπαρμπασάβας που στάζει μέλη για σένα. Τι άλλο θες, ρε φίλε, για να καταλάβεις δηλαδή? Ή τι. Θες να πεις ότι ο πρόεδρος. Θες να το πιστεύεις, δεν καρτάσει. Οκ. Θες να πεις ότι ο πρόεδρος του Άρη είναι Ολυμπιακός, αυτό λες? Εγώ δεν το είπα, ο ίδιος το είπε. Από μικρό παιδί το έχει δηλώσει. Ενώ, άκου λίγο αδερφέ, ενώ εσένα, ο άλλος που γεννήθηκε στη Γεωργία, από μικρός κυκλοφορούσε με το παοξίδικο κασκόλ. Αυτό μου λες. Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Α, εσένα είναι παοξής, ενώ εμένα δεν είναι ο Άρης, είναι Ολυμπιακός. Εσένα όμως είναι παοξής. Εγώ δεν είπα αυτό, ρε φίλε, εσύ το λες. Τι λες, ρε φίλε, το δεν τι ομάδα είναι ο δικός σου, ξέρεις? Ο δικός μου τώρα είναι ΠΑΟΚ. Τώρα. Ναι. Εσύ, αδερφέ, τώρα κουβέντα είναι αυτή που οδηγεί πουθενά? Κουβέντα είναι, ρε φίλε. Πώς είναι κουβέντα, ρε φίλε? Λες ότι εμένα να πούμε είναι βαμμένος Ολυμπιακός, ενώ εσένα ήταν από μικρός παοξής στη Γεωργία. Αυτό με έβρισε. Ποτέ δεν έχει δηλώσει Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Στέφανε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Okay. Δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί δεν σας αρέσουν να τα ακούτε. Σας αρέσουν, σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τι να κάνουμε, τα έχουμε πει εδώ πέρα. Που ο κύριος Καρυπίδης έχει δηλώσει από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Ψέματα είναι. Πριν πάρει τον Άρη, σου είπα. Βρεζάμα μου, τώρα που παίξαμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν μου λες, αδερφέ. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα που παίξαμε στο Καραϊσκάκι, που έπαιξε ο Άρης στο Καραϊσκάκι. Ναι. Έβαλα δύο γκολ. Ναι. Και είχα και δύο δοκάρια που αν έμπαινε το ένα. Ναι.
Το πιθανότερο ήταν το σκορ να ήταν 3-3. Εντάξει, το πιθανότερο. Βέβαια, ένα okay. Και με τη διαιτησία κόντρα που έχω. Το ένα γκολ ήταν φάουλ και βάλαν γκολ. Θα στεναχωριώσουν αν έβγαινε 3-3. Εγώ θα στεναχωριόμουν. Και πολύ. Δηλαδή τι λες τώρα, ρε φίλε, ότι ο παδός του Άρη είναι Ολυμπιακός, αυτό μας λες τώρα. Εγώ δεν λέω ότι ο παδός του Άρη είναι Ολυμπιακός. Άλλος είναι Ολυμπιακός τον Άρη. Οκ. Λοιπόν, έγινε Στέφανε. Λοιπόν, αλλά και αν ρωτήσεις, θα ρωτήσεις εδώ τον Αριανό, τον Ζάχο που είναι Αριανός, τι ήθελε να κάνει ο Ολυμπιακός με τον Άρη, θα σου πει ότι ήθελε να χάσει. Αυτό το έχει δηλώσει δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Δεν θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Δεν είπα να χάσει. Δεν θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άκου λίγο. Επειδή εγώ σαν Αριανός και οι παλιοί παοξιδές θα με καταλάβουν. Εγώ δεν θέλω ούτε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα ούτε τίποτα. Εγώ θέλω εσύ σαν ΠΑΟΚ να πάρει το χειρότερο κακό που μπορεί να πάρει. Επειδή είμαι Αριανός, ρε φίλε, και είμαι αντιπαοξής. Οι παλιοί παοξιδές θα καταλάβουν τι λέω τώρα, γιατί και οι παοξίδες είναι αντιαριανοί. Φιλαράκι, παλιός παοξιδές. Στέφανε, αγωνιστικά μιλάμε έτσι, γιατί μερικοί ακούν και με τις μασχάλες. Πρόσεχε έτσι, για όταν λες για κακό και τέτοιο, μερικοί είναι και δεν καταλαβαίνουν γιατί. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε αγωνιστικά. Δεν μιλάω προσωπικά τον άνθρωπο τώρα, δεν το ξέρω να πούμε. Εγώ μιλάω για αγωνιστικά. Εσύ μιλά σε κάποια άλλη γνώμη. Δεν συμβαίνει αυτό που λέω εγώ. Φυσικά. Αυτό που λες είναι υγιέστατο. Οπαδική υγεία είναι αυτό. Αυτό είναι υγιέστατο. Αυτό λέω, ρε φίλε, δεν λέω κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτό λέω. Και από εκεί και μετά, αν αυτό το πρωτάθλημα που έχεις φτιάξει τώρα εσύ, γιατί μπορείς και το κάνεις, σ' αρέσει. Και μου λες, και λένε τώρα οι περισσότεροι συνοπαδοί σου, ότι ρε παιδιά, να πούμε, δεν υπάρχει να πούμε πολυμετοχικότητα και ότι ένας τρίτος, τέταρτος ξάδερφος, να πούμε, ήταν συγξάδι. Και... άμα είναι, ρε φίλε, τώρα να λέμε τέτοια, εντάξει, πολύ εντάξει είναι. Από εκεί και μετά, θες να το δεις πραγματικά αυτό που υπάρχει τώρα σήμερα. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να περάσει ο Ατρόμητος, ρε φίλε, είναι γιατί εμένα με έχει σκοτώσει η διαιτησία. Με κυνηγάει συνέχεια, να πούμε. Δεν με θέλει το σύστημα. Πώς θα γίνει τώρα. Καλά, και δεν έχω τη δύναμη την οικονομική. Στέφανε, δεν την έχω, ρε φίλε. Ειδικά οι φετινές διαιτησίες δεν είναι μία και δύο, γιατί μιλάμε, είναι πάνω από 10. Σε άλλες απλά αδικία. Ναι, του Άρη. Στέφανε. Σε άλλες απλές αδικίες και σε άλλες φαγές. Στέφανε, σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Παρακαλώ. Εγώ συμφωνώ ότι σε κάποια μάτς σε έχει αδικήσει η διαιτησία. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Με τη Λάρισα, ας πούμε, με τον Όφη. Εντάξει, σε έχει αδικήσει. Σε έχει αδικήσει κάποια μάτς, ναι. Ανακοίνωση, γιατί δεν βγάζει διαιτησία ο κ. Καρυπίδης? Δεν έχει βγάλει ο Άρης ανακοίνωση, ρε αδερφέ. Συγγνώμη τώρα, τι μου λες, ρε φίλε. Έχει βγάλει. Αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι. Ανακοίνωση και ανακοίνωση. Ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Έχει βγάλει, ρε, έχει βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει κάθε Κυριακή. Ο Άρης και κάθε διευθυνσία. Κυριακή δεν μπορώ. Θα γίνω γραφικός, να καταλαβαίνει. Έγινε καρδάσιμο. Θα γίνω γραφικός. Έγινε, αδερφούλη, να είσαι καλά. Μα ναι. Κάθε Κυριακή, ρε φίλε, χθες με τον Αστέρα το είδες ο μάτς, ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε το μάτς. 11 και 5, Στέφανε. Εντάξει, ρε παλικάρι, απλά σου λέω χθες, επειδή έγινε και χθες αυτό το πράγμα, εάν μου βγάζει εγώ κάθε Κυριακή ανακοίνωση ότι με φταίει η διευθυνσία, ρε φίλε, στο τέλος θα γίνω γραφικός. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έπαιξε τώρα μόνο παραμονές αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Που δεν θέλετε τους διαιτητές, δεν θέλετε το ένα και το άλλο, ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός. Έχει συμβεί αυτό που λες, ρε φίλε. Να σε καλά, Στέφανε. Μόνο με τον Πάο θα βγάλει ανακοίνωση. Καλό βράδυ, φίλε μου. Καλό βράδυ. Έχουμε τέλος εκπομπή. Καλό βράδυ, Στέφανε. Αν αγαπάς, μπορούμε και αύριο εδώ είμαστε, Στέφανε. Έχει πάει 11 και 5 κατάσταση και πρέπει να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Αν θέλει ο φίλος ο Στέφανος και αύριο. Εδώ είμαστε, 9 με 11 κάθε μέρα. Για μην καλείτε, έχουμε τέλος εκπομπής. Ξεκινάει η ζούγκλα με τον Ζαγόρα, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές εκπομπής. Συγγνώμη για το άκοψο, έτσι. Είναι 11 και 11. Μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση, οπαδική, διάλογο, Στέφανε, ό,τι γουστάρεις. Με επιχειρήματα όμορφα, ωραία, ήρεμα, όσο θες. Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, πρώτο θέμα. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμίες σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ένα κλαπαλατικό και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα και μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Η διεύθυνση του πορκίτο γνωστή. Καραόλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 23-15-25-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει εκτός 10%. Mazda Manatidis, εξειδικευμένο συνεργείο με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα. Mazda με σέρβις ηλεκτρικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μαστορά του, Ιωάννη Αμανατίδης και το επιτελείο του. Παπάφη 205,
Η διεύθυνση τηλέφωνο στο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροτήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο, με Τάσο Τρέγια εδώ και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα, ο Θεός γερή να είμαστε όλοι μας, αύριο στις 9, με νέα θεματάκια, νέες αντιπαραθέσεις, νέα καζούρα, νέα πλακίτσα, ένα όμορφο παρείστικο αθλητικό δίωρο. Αυτό προσπαθούμε πάντα τουλάχιστον. Έτσι. Πάντα με όριο. Έτσι, αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον. Με το Ζάχο. Λοιπόν, να είστε καλά. Ποιος ακολουθεί? Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Και Ζούγκλα. Δεν είναι κυκτινόμορες πτήσεις. Όχι, δεν είναι. Α, ναι. Δεν είναι. Τώρα που θα σε περιμένει έξω, δεν θα γίνει. Okay. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.